αρχή μηνιά και αρχή χρονιά. Ψήλη μου δέντρο λιβάλια, κι αρχή καλός μας χρόνος. Εκκλησιά, εκκλησιά με τ' Άγιος χρόνος. Αρχή που βγήκε ο Χριστός, Άγιος και πνευματικός. Στη γη να περπατήσει και να μας, και να μας καλοκαρδίσει. Άγιος Βασίλης έρχεται, άρχοντες τον κατέχεται. Από την Κεσαρία, εισαρχώ της ακυρία. Κατά εικόνα και χαρτί, Σάχαρο Καϊδό Ζημώτη. Χαρτί και καλαμάρι, δέσαι σε αυτό το παλικάρι. Μπράβο! Μπράβο! Καλή χρονιά! Καλή χρονιά! Καλή χρονιά! Καλή χρονιά σε όλους σας. Καλώς ήρθατε στο Μαγκαζίνο Life. Είναι η πρώτη εκπομπή για το 2014. Εύχομαι σε όλους το 2014 να είναι η χρονιά μας, να μας φέρει όσα δεν μας έφερε ο περασμένος χρόνος και να μας φέρει μόνο χαρά, μόνο αγάπη και μόνο ευτυχία, γιατί αυτά είναι αυτά που έχουν πραγματική αξία. Επίσης να πούμε ότι δεν θα ήταν άσχημο να μας φέρει και όλα τα άλλα που δεν είχαμε το 2013 και έτσι να περάσουμε μία όμορφη χρονιά. Καλή χρονιά σε όλους σας. Επίσης. Καλή χρονιά. Καλή χρονιά. Να πούμε ότι σήμερα κοντά μας έχουμε πολλούς μουσικούς, πολλούς καλλιτέχνες. Το Γιώργο Σαρή από το ZigZag, πρώην μέλος των ZigZag. Το Χρήστο Παπαδόπουλο από τα παιδιά από την Πάτρα. Και όλη την ομάδα τους εδώ, την ορχήστρα που θα τους γνωρίσουμε στην συνέχεια και έχουμε να τραγουδήσουμε πολύ, να περάσουμε όμορφα έτσι για να μας πει ωραία αυτός ο καινούριος χρόνος. Αλλά πώς θα μπορούσαμε να ξεκινήσουμε αυτή τη χρονιά χωρίς να κόψουμε τη βασιλόπιτά μας. Λοιπόν, τα έθιμα αυτά θα τα τηρήσουμε εδώ στην εκπομπή. Εγώ να σας πω ότι σήμερα θέλω να σας δώσω πολλά δώρα για να μπει έτσι πραγματικά πολύ ευχάριστα ο νέος χρόνος για μας εδώ στην εκπομπή και για εσάς ασφαλώς που είσαστε η παρέα μας. 211-55-50 είναι το τηλέφωνο της εκπομπής μας, το οποίο μπορείτε να καλείτε από τώρα για να παίξουμε μετά το μουσικό quiz και να σας δώσω πολλά πολλά δώρα. Είναι πολλά σήμερα, είναι δώρα για να ζεσταθούμε. Έχουμε από αερόθερμα ηλεκτρικές συσκευές μέχρι και καλλιτικά έτσι για την ομορφιά μας. Να κόψουμε την βασιλόπιτά μας. Εγώ να πω ότι θα σας δω μετά για να τραγουδήσουμε, να χορέψουμε και να περάσουμε όμορφα. Έγινε. Λοιπόν, πάμε να κόψουμε τη βασιλόπιτα. Δεν ξέρω τώρα. Τη σταυρώνουμε. Τη σταυρώνουμε, ασφαλώς. Πρώτα απ' όλα. Όχι, λέω, φοβάμαι εδώ, μην πέσει. Όχι, έφυγε το... Το ζερό. Δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Ωραία. Ωραία. Βίκυ, χρόνια πολλά να σου πούμε και τηλεοπτικά, ευχαριστώ, γιατί γιόρταζες. Ευχαριστώ. Χρόνια σου πολλά, να σε όλοι τις νέες υποθείς, υγεία, τα πάντα. Τα έχουμε μπει κατηδίαν για αυτό. Έτσι, γι' αυτό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, φίλοι μου. Λοιπόν, το πρώτο ασφαλώς είναι του Χριστού. Εγώ τώρα να δω, βέβαια δεν ξέρουμε κιόλας εδώ το Fantastic Catering που έχει κρύψει το φλουρί, θα δούμε όμως. Του φτωχού είναι το επόμενο. Για να δούμε, εγώ θα προσπαθήσω να δω, δεν βλέπω τίποτα. Έχει τίποτα μέσα. Του σταθμού μας. Έτσι. Που φιλοξενεί τις εκπομπές. Για να δούμε, δεν βλέπω κάτι. Της εκπομπής. Μαγκαζίνο Live. Μαγκαζίνο Live. Για να δούμε. Φαντάζεστε. Τι βλέπεις. Τίποτα. Δεν πειράζει. Λοιπόν, και για το καλό θα κόψω και ένα μεγάλο κομμάτι για τους τηλεθεατές μας. Έτσι είναι, μπράβο. Ωραία. Για να είναι και τυχερή. Έτσι. Πολύ ωραία σκέψη. Λοιπόν, για να δούμε.
Λοιπόν, δεν βλέπω κάτι. Θα το δούμε όμως μετά έτσι αναλυτικότερα. Μέχρι το τέλος νομίζω ότι θα κάνουμε ένα σκαφί. Έτσι. Κάτι θα βρούμε. Όμως, τώρα εδώ έχω χαρτάκια με όλα τα ονόματα των συντελεστών της εκπομπής, δημοσιογράφους, κάμεραμάν, τεχνικούς, όλους όσοι εδώ κάνουν αυτή την εκπομπή πραγματικότητα, για να δώσουμε ωραία δώρα. Για τραβήξτε ένα χαρτάκι, Βίκυ. Για τράβα ένα χαρτάκι. Πάρω αυτό. Για να δούμε ποιος είναι. Σμαράγδα Ρίζου. Μπράβο, Σμαράγδα! Σμαράγδα. Μπράβο και είναι η δική μου η κάμερα, η Σμαράγδα. Καλλιτικά από την εταιρεία Ίαλος, με γυαλουρονικό οξύ, έτσι για να σου μπει όμορφα αυτή η χρονιά, Σμαράγδα. Λοιπόν, Στέφανε, για τράβηξε και εσύ ένα χαρτάκι. Για να δούμε. Ορίστε, Αλεξανδροπούλου. Αλεξανδροπούλου. Γεωρνάζεσαι. Τι γίνεται. Λοιπόν, τι να σου δώσω εγώ τώρα. Μία εσπρεσιέρα για να πίνεις εσπρεσάκι. Α, βέβαια. Ωραία, από την εταιρεία Γκρουπο Κουτσίνε. Έλα, Αλεξία, Στάθη τώρα. Η Αλεξία, φίλου μου τις γυναίκες. Εγώ θα πάρω δώρο από μόνο σου, κανονίστε, γιατί πλέον δεν με έχετε βάλει στην κλήρωση. Λοιπόν, εντάξει. Για να δούμε. Για δες ποιος είναι ο τρίτος τυχερός. Η τυχερή. Ιωαννίδης Χρήστος. Ο Χρήστος μας μέσα στο πετρό. Μπράβο, Χρήστο. Μπράβο, Χρήστο. Ένα αερόθερμο. Για τον Χρήστο να μας ζεστάνει, γιατί και αυτές οι μέρες ακόμα είναι λίγο κρύες και μία ζεστούλα δεν κάνει ποτέ κακό. Λοιπόν, εγώ να σας θυμίσω πάλι τα τηλέφωνα της εκπομπής. 211-55-55-50, δεν έχουν αλλάξει από πέρυσι. Είναι τα ίδια τηλέφωνα. Εδώ θα μας βρίσκετε, εδώ θα επικοινωνείτε μαζί μας για οτιδήποτε θέλετε και ασφαλώς για να παίξουμε μουσικό quiz. Και επειδή το είπα, Στέφανε, θέλω να ξεκινήσω να πάμε να δώσουμε δώρα. Πάμε στο πιάνο, πάμε στη θέση σου. Ναι, ναι. Να δώσουμε δώρα. Λοιπόν, να πω όμως ότι πέρα από τα δώρα τα διάφορα που έχουμε, έχουμε και ένα πολύ μεγάλο δώρο, το οποίο θα κληρώσουμε αύριο. Αύριο εδώ στην εκπομπή, Κυριακή, από τις 12 μέχρι τις 2, που είναι η εκπομπή μας, θα κληρώσουμε το μεγάλο δώρο από την εταιρεία Γκρούπο Κουτσίνε. Πρόκειται για μια ολόκληρη εντυχισμένη κουζίνα με τις ηλεκτρικές συσκευές. Ένα πολύ μεγάλο δώρο, έτσι για σας, για να σας φτιάξει τη διάθεση. Και θα το κληρώσουμε αύριο, οπότε εσείς μπορείτε να συνεχίσετε να παίρνετε τηλέφωνο στο τηλέφωνο της εκπομπής μας, να πάρετε τηλέφωνο, δώστε τα στοιχεία σας και να σας θυμίσουμε ότι είναι απλή αστική χρέωση. Αυτό, πολύ σημαντικό, απλή αστική χρέωση είναι το τηλέφωνο της εκπομπής μας αυτό. Πάμε όμως τώρα σε μια άλλη προσφορά για ένα δώρο που θα δώσουμε το επόμενο Σάββατο. Από το site προσφορών afasia.gr και θέλω να καλησπερίσουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Φώτη Βυσίλια, τον υπεύθυνο του afasia.gr, διότι έχει να μας δώσει ένα δώρο για μία ή έναν τηλεθεατή μας. Καλό σας μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, χρονιά πολλά, καλή χρονιά καταρχήν. Καλή χρονιά, καλή χρονιά. Να είστε καλά. Τι είναι αυτό το δώρο που προσφέρει το afasia.gr, το site προσφορών, το καινούριο μεγάλο site προσφορών, σε έναν τηλεθεατή μας? Θα μπορούσα να μιλάω πολύ ώρα για αυτό το προϊόν, αλλά ο λαιμός μου είναι χάλια. Και ενδεχομένως κάπου στα μισά θα μας αφήσει στη μέση. Οπότε να σας πω μόνο ότι είναι μια συσκευή φανταστική. Για όλους εμάς που χρειαζόμαστε ένα ιδιαίτερο μασάζ, ανθρώπι γραφείου, ανθρώπι των υπολογιστών. Είναι μια εντελώς διαφορετική αξιόλογη συσκευή. Είναι λοιπόν κάτι που θα μας χαλαρώσει, που το έχουμε όλοι ανάγκη. Ακριβώς. Είναι μια συσκευή μασάζ προσώπου, το λέω καλά? Σωστά, είναι μια συσκευή για μασάζ προσώπου. Είναι μεγάλης αξίας, ένα δώρο λοιπόν από το afasia.gr που θα είναι το δώρο ενός τηλεθεατή μας που θα καλέσει στο τηλέφωνο της εκπομπής μας επίσης και θα το κληρώσουμε εδώ μαζί το επόμενο Σάββατο. Κύριε Βυσίλια, ευχαριστούμε πολύ. Οπότε, είναι πολλά τα δώρα που έχουμε να δώσουμε. Πάμε όμως τώρα να βγάλουμε την πρώτη γραμμή για αυτή τη χρονιά. Καλό μεσημέρι!
Καλό μεσημέρι. Λοιπόν, να παίξουμε ένα τραγουδάκι. Βεβαίως. Βγήκανε τα στρακοί κοπέλες με τα σπρα κατεβαίνουν στην κάτω γειτονιά. Τα παλικάρια παρατάνε τα ζάρια και ανταμώνουν στου δρόμου τη γωνιά. Στου παραδείσου τα μπουζούκια θα με πας κι αφού χορέψουμε και πάψω σαματάς. Εφτά τραγούδια θα σου πω για να διαλέξεις το σκοπό που θα μου πεις για να σου πω το σ' αγαπώ. Με το πιάνω σήμερα. Σήμερα για τις ανάγκες προφανώς του, ναι, του live του υπέροχου που έχουμε, το έχουμε ανοίξει για να το έχουμε βάλει μέσα κάποια μικρόφωνα. Α, μάλιστα. Γιατί είναι διαφορετικό από τις άλλες φορές, είναι λίγο πιο ψηλό εδώ. Λοιπόν, πάμε να δούμε ποιον πια έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή, να πούμε καλή χρονιά και να είναι πολύ έτσι γουρλίδι και αυτή η πρώτη γραμμή και να κερδίσει αμέσως ένα από τα ωραία μας δώρα. Καλό μεσημέρι και καλή χρονιά. Καλό μεσημέρι και καλή χρονιά και σε εσάς. Γεια σας. Από πού μας τηλεφωνείτε? Από Θεσσαλονίκη. Από Θεσσαλονίκη. Την όμορφη κόρη του Θερμαϊκού, Μύφη. Βέβαια, βέβαια. Το όνομά σας? Ρίτσα. Κυρία Ρίτσα, είστε η πρώτη μας γραμμή για το 2014. Ω, εύχομαι να φέρω τύχη σε όλους σας. Και να είναι ευτυχισμένο, δημιουργικό και χαρούμενο. Να είστε καλά και σε εσάς και στην οικογένειά σας όλα τα καλά. Σας εύχομαι. Μόνο που δεν σας ακούω πολύ καλά. Μας ακούτε τώρα, γιατί πρέπει να μας ακούτε πολύ καλά τώρα που θα παίξουμε μουσικό quiz, για να μην χάσετε ούτε νότα. Ωραία, σας ακούω. Τέλεια, λοιπόν, πάμε. Θα πάρω το αμάξι μου στην τσέπη χαρτζιλίκη και απόψε τα μεσάνυχτα θα έρθω Θεσσαλονίκη. Θεσσαλονίκη. Όμορφη στον κόσμο δε την άλλη, Θεσσαλονίκη όμορφη, που να έχει τέτοια όμορφια και τα γλυκά σου κάλλη. Τέλεια. Μπράβο. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, θα σας στείλω στην Θεσσαλονίκη ένα πάρα πολύ ωραίο μίξερ της εταιρείας Kenwood από την Γκρούπο Κουτσίνε. Ωραία, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, να είστε καλά. Καλή χρονιά σε όλο τον κόσμο. Να είστε καλά. Πάμε να βγάλουμε άλλη μια γραμμή, Στέφανε. Καλό μεσημέρι και καλή χρονιά. Καλή χρονιά. Γεια σας. Με υγεία και χαρά και να πάει στον Αγύριστο η Τρόικα. Μπράβο σας, κυρία. Μπράβο σας. Μπράβο. Γεια σας, γεια σας. Από πού μας τηλεφωνείτε? Γεια σας. Από πού μας τηλεφωνείτε? Ναι, λίγο πιο δυνατά, δεν ακούω. Από πού μας τηλεφωνείτε? Θέλετε να μ' ακούσετε? Λίγο πιο δυνατά. Α, εμείς σας ακούμε μια χαρά πάντως. Τώρα, να πω κάτι. Ναι, να μας πείτε, βεβαίως να μας πείτε, σας ακούμε. Από πού μας τηλεφωνείτε? Τηλεφωνώ από το παλαιό Φάληρο. Από το παλαιό Φάληρο, πολύ ωραία. Και το όνομά σας? Μαργαρίτα. Κυρία Μαργαρίτα, έχετε και πολύ ωραία φωνή. Να σας ακούσουμε και στο τραγούδι. Ναι, ναι. Ωραία, για πάμε. Μια ζωή την έχουμε και αν δεν τη γλεντήσουμε, τι θα καταλάβουμε, τι θα καζαντήσουμε, τι θα καταλάβουμε, τι θα καζαντήσουμε μες στο... Ακούω άλλο. Τώρα να αρχίσω. Ναι, ναι. Μην κλαις και μην λυπάσαι που βραδιάζει. Εμείς που ζήσαμε φτωχοί, του κόσμου η απονιά δεν μας τρομάζει. Θα έρθει και για μας μια Κυριακή. Τα σπίτια είναι χαμηλά, ατελειωτοί στρατώνες, τα καλοκαίρια μας μικρά και ατελειωτοί χειμώνες. Κατευθείαν στο διαγωνισμό. Σ' άρεσε. Καλά, ναι, κύριε Μαργαρίτα, ήσασταν μια φοβερή έκπληξη. Τι να σας πω, ναι, δεν ήταν βέβαια το τραγούδι. Να σου πω και λίγο ξένο. Άκου και λίγο ξένο. Να ακούσουμε. Πρόγραμμα. Λοιπόν. Για σε κουντέρα λαλούνα, λαλούνουνίρα,
y ya tiene disentani el un piconero, y el piconero mani, y el piconero, a calzone santani el un solivero. Αυτό είναι ελληνικά. Αντώνη Βάρκα Σερίδια με τη μεγάλη καρδία. Πόσο πολύ τα φιλιά. Μπράβο κυρία Μαργαρίτα. Μπράβο κυρία μου. Σ' αρέσει. Μπράβο σα. Πολύ καλό. Κυρία Μαργαρίτα, ήσασταν η έκπληξη και πραγματικά έτσι όπως έχετε εσείς τόσο κέφι, τόσο χαρά, έτσι θέλει να μας πάει όλη η χρονιά. Θα σας δώσω ένα πολύ ωραίο δώρο, θα σας δώσω ένα αερόθερμο που έχουμε εδώ να σας δώσουμε, αλλά σας περιμένω εδώ στο στούντιο, γιατί νομίζω ότι είσαστε από τις πολύ ωραίες φωνές που έχουμε ακούσει εδώ στο στούντιο και έχουμε ένα διαγωνισμό τραγουδιού. Σας περιμένουμε λοιπόν εδώ. Καλή χρονιά, να είστε καλά, καλό μεσημέρι. Απίστευτο. Υπέροχη ήταν. Να βγάλουμε άλλη μια γραμμή, γρήγορα να δώσουμε άλλο ένα δώρο. Ωραία. Καλό μεσημέρι και καλή χρονιά. Γεια σας. Επίσης, να είστε καλά. Καλή χρονιά. Σας εύχομαι τα καλύτερα να μας φέρει το 2014. Εγώ το πιστεύω. Θα είναι η χρονιά μας. Μπράβο. Αυτό ελπίζουμε όλοι μας, όλοι μας. Και για μας και για την Ελλάδα μας και για όλα μας. Έτσι, θέλουμε να τα βλέπουμε αισιόδοξα τα πράγματα. Αλλά και εγώ το έχω πει, το έλεγα από πέρυσι. Το 2014, ξέχασα μια δεκαετία εγώ, θα είναι η χρονιά μας, τέλος. Δεν το διαπραγματευόμαστε. Πείτε μας από πού μας τηλεφωνείτε. Είμαι από Αθήνα, Εγάλεο. Από το Εγάλεο. Και το όνομά σας. Μαθιουδάκη Βούλα. Ωραία, κυρία Βούλα. Είστε έτοιμοι να τραγουδήσουμε. Πανέτοιμοι. Ωραία, πάμε. Θα μας μπει έτσι ευχάριστα η χρονιά. Έτσι. Τα φώτα σβήσανε, τα σπίτια κλείσανε και η νύχτα έπεσε πολύ βαριά. Κάτι με πνίγει που έχεις φύγει σε άλλα μέρη σαν τα πουλιά. Και πάει. Δεν ακούω. Πάει. Πάει. Πάμε άλλη μία, κυρία Βούλα. Ναι, ναι. Τα φώτα σβήσανε, τα σπίτια κλείσανε και η νύχτα έπεσε πολύ βαριά. Κάτι με πνίγει που έχεις φύγει σε άλλα μέρη σαν τα πουλιά. Πάμε. Πάει, αγάπη μου, πάει. Πάει. Αχ, αλέξω σώμα το πάει και δεν γυρίζει πια. Αυτό. Άλλη μία. Θα σας δώσω ένα πολύ ωραίο peeling προσώπου με γυαλουρονικό οξύ. Έτσι, μας αρέσει αυτό στις γυναίκες, είναι πολύ γνωστό προϊόν από την εταιρεία Ίαλος. Είναι δικό σας, να σας πάει καλά το 2014. Επίσης και εσάς σας εύχομαι σε όλους το πάνελ, σε όλους, στο σταθμό σας, να είστε καλά με υγεία. Να είστε καλά και εσείς και η οικογένειά σας. Ωραία, δώσαμε τα τρία πρώτα δώρα. Εσείς όμως συνεχίζετε να παίρνετε τηλέφωνο στα τηλέφωνα της εκπομπής μας, γιατί θέλουμε να δώσουμε δώρα σήμερα. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε. Από τα φώτα και τη λάμψη στα συσίτια του Δήμου Αθηναίων. Παρότι πάλεψα και την πήρα τη σύνταξη, δεν με φτάνει. Ο κομωτής του βασιλιά της Σαουδικής Αραβίας και του Ανδρέα Παπανδρέου μιλά για τις δυσκολίες και τα οικονομικά προβλήματα που τον λύγησαν. Έχω περάσει δυσκολίες, φοβερές δυσκολίες, τις οποίες εύχομαι να μου επιτρέψετε να μην τις περάσει άλλος. We'll be right back.
μπορεί τα Χριστούγεννα και οι γιορτές να έχουν περάσει. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι εμείς οι γυναίκες δεν ενδιαφερόμαστε ακόμα για την μόδα και το τι θα φορέσουμε τις επόμενες μέρες που ο καιρός είναι κρύος ακόμα και τα καλέσματα καλά κρατούν. Ζωή Γιακουμάτου σήμερα κοντά μας. Καλώς ήρθες, σχεδιάστρια μόδας. Μας έχεις φέρει τα πράγματα από την τωρινή σου κολεξιόν. Θα τα δούμε έτσι με λεπτομέρεια, αλλά πρώτα θέλω να πάμε στο ατελιέ σου, όπου σε επισκεφτήκαμε, για να σε γνωρίσουμε καλύτερα. Hey! Τι κι αν έχει πατέρα πολιτικό, τι κι αν η ίδια σπούδασε πολιτικές επιστήμες. Ο χώρος της μόδας κέρδισε την κόρη του Γεράσιμου Γιακουμάτου Ζωή. Αν και στην αρχή είχε τις ενστάσεις του ο Γεράσιμος Γιακουμάτος, τώρα όχι μόνο είναι περήφανος μπαμπάς, αλλά δίνει το παρόν και σε κάθε εκδήλωση της κόρης του. Στην αρχή, επειδή το έφερα και εγώ λίγο απότομα, σκεφτείτε το ανέφτω, είπα το καλοκαίρι και τον Οκτώβριο έφευγα. Το ψάχνα όλο μόνη μου, έκανα τα χαρτιά μου, γιατί ήξερα ότι θα αντιδράσει, επειδή είμαστε δεμένη οικογένεια και δεν ήθελε να απομακρυνθούμε. Αλλά όταν του το είπα, ήταν επιλογή μου, ήξερε ότι το αγαπάω αυτό. Και σου λέει για να το κυνηγήσει και να το θέλει, ας δώσει την ευκαιρία. Και το δέχτηκε, σιγά σιγά το δέχτηκε. Η Ζωή έχει έρθει στο σπίτι και σου έχει πει: Μπαμπά, πούλησα ένα-δύο φορέματα, να είναι χαρούμενη. Άπειρες φορές. Έτσι, έτσι. Το μοιράζεται δηλαδή με την οικογένεια μαζί. Είμαστε δεμένοι και οι τέσσερις, η γυναίκα μου και τα παιδιά. Μιλάμε και για τα απόρριτα των παιδιών ακόμα. Έχω με τους χώρες μου καλή επικοινωνία και καλό διάλογο. Και τα πάντα. Αλλά από μικρά, κάνω μια συμβουλή, δεν τα άφησα ποτέ μόνο του. Ως νέα στο χώρο της μόδας, η Ζωή Γιακουμάτου δίνει τον καλύτερό της σε αυτό και από ό,τι λένε, έχει ταλέντο. Μ' αρέσει να φορώ γενικά, να δημιουργώ ρούχα απλά, λιτές γραμμές, αρκεί να έχουν πάνω κάτι το χαρούμενο, το αισιόδοξο, είτε είναι πάνω στο ύφασμα, είτε είναι στο αξεσουάρ. Και γι' αυτό το λόγο ξεκίνησα και δημιουργούσα και κοσμήματα και τσάντες, έκανα και παπούτσι, για να προτείνω και μια ολοκληρωμένη πρόταση, αλλά και για να δίνει στο ντύσιμο και στο στυλ της κάθε γυναίκας κάτι το διαφορετικό. Θέλω να μου πεις, ψάχνεις να βρεις τρόπους για το πώς θα κάνεις γνωστή τη δουλειά σου. Έχω ανοίξει ένα site που με τα πράγματά μου, με τα αξεσουάρ, με τα ρούχα, με όλα. Έχω κάνει και e-shop μες στο site. Επίσης επικοινωνώ με τον κόσμο, διοργανώνω κάποια events μες στο ατελιέ μου. Εάν κάποιος θελήσει να σε βρει, πρέπει να επισκεφθεί εσένα ή υπάρχουν και σε μαγαζιά που μπορεί να τα προμηθευτεί. Ξεκίνησα τον Οκτώβριο, ουσιαστικά όλο αυτό το εγχείρημα και τα έχω κυρίως στα ατελιέ μου. Κοσμήματα δίνω στο Κολωνάκι, έχω ξεκινήσει και δίνω και για ρούχα τώρα αρχίζω και συνοούμε. Η Ζωή Γιακουμάτου αγαπούσε από μικρή το χώρο της μόδας και ήθελε να ξεφυλίζει περιοδικά και να παρακολουθεί τις νέες τάσεις που κυκλοφορούσαν. Εμπνέομαι από οτιδήποτε γύρω μου. Μ' αρέσει δηλαδή, όπως και γι' αυτό στην πρώτη συλλογή που έκανα, ήταν εμπνευσμένη από το Λονδίνο, από εκεί που σπούδασα. Και γι' αυτό το λόγο χρησιμοποίησα μια τεχνοτροπία στα υφάσματα, στα οποία τύπωσα πάνω διάφορες εικόνες, οι οποίες ήταν πραγματικές, από τη φύση του Λονδίνου. Είτε ήταν από τη θάλασσα, από το Brighton, είτε από τα δέντρα γύρω από την περιοχή που ζούσα, που σπούδαζα. Και αυτά τα τυπώματα τα κάνω στην Ιταλία, σε ένα εργοστάσιο. Αλλά γενικότερα μου αρέσει να εμπνέομαι από το οτιδήποτε, από τον ουρανό, αλλά από πραγματικές εικόνες. Θυμάσαι το πρώτο ρούχο που έφτιαξες? Αυτό ήταν στην Αθήνα, στη σχολή που ήμουν στην Ελληνική. Κάναμε φούστες, την απλή και καλά την κλος, και την είχα κάνει την αδελφή μου. Βέβαια δεν τη φόρεσε, τώρα δεν ξέρω. Δεν ασχολείσαι με την εμφάνιση του μπαμπά? Βεβαίως. Αλλά δεν το φτιάχνω ρούχα. Ακόμα δεν έχω ξεκινήσει τεντρικά. Βήμα-βήμα. Ναι. Τώρα έχω σκεφτεί. Τηλιστικά δηλαδή. Τηλιστικά, ναι. Καμία συμβουλή. Ναι. Του έπαιρνα διάφορα. Μ' αρέσει εμένα να του βάζω κασκόλ και ναι. Όταν κάνει κρύο και τέτοια και δεν τα φορούσε ποτέ. Και τώρα σιγά-σιγά όπου πάω, του φέρνω και από ένα κασκόλ μπας και το υιοθετήσει αυτό. Μετά το τέλος των σπουδών της στις πολιτικές επιστήμες και αφού είχε παρακολουθήσει για 2 χρόνια μαθήματα σχεδίου μόδας και styling, έφυγε για το Λονδίνο για σπουδές στο σχέδιο μόδας και στο σχεδιασμό και κατασκευή κοσμημάτων στο St. Martin's. Σε φοβίζει το γεγονός ότι ξεκινά σε μια περίοδο που η Ελλάδα και η οικονομία της δεν είναι στα καλύτερά της? Το έχω στο μυαλό μου γιατί είναι πολύ δύσκολες εποχές και δυσίωνες και οι συνέπειες που έρχονται, πιστεύω, γιατί έρχονται ακόμη πιο δύσκολες μέρες.
Απλώς σκέφτομαι εγώ ότι αυτό που κάνω το αγαπάω. Κάνω πολύ δειλά και σταθερά βήματα, ιδίως σε χώρο της μόδας. Δηλαδή είναι είδος πολυτελείας που πιο πολύ θα κοιτάξουμε να φάμε, να πιούμε, όχι τόσο να ντυθούμε. Αλλά αυτό εγώ θα το κυνηγήσω. Έχω υποσχεθεί τιμές για τον κόσμο. Η ζωή ως σχεδιάστρια μόδας έκανε την πρώτη δική της επίδειξη και η οικογένειά της ήταν στο πλευρό της. Το όνειρό σου ποιο είναι? Θα ήθελα πάρα πολύ να καθιερθώ στην Ελλάδα σαν σχεδιάστρια, να βλέπω ότι τα ρούχα μου τα φοράει ο κόσμος και νιώθει χαρούμενος με αυτά, ότι να βλέπω στον δρόμο να φοράνε τα ρούχα μου και να γελάνε, να χαίρονται, και αργότερα θα ήθελα να προχωρήσω και στο εξωτερικό. Να πούμε ότι πριν μερικές μέρες, εβδομάδες, ήταν και η δεύτερη επίδειξη μόδας. Έγινε 25 Νοεμβρίου στο Rock & Don σε ένα μαγαζί στο Κολωνάκι και παρουσίασα... Από αυτή την κολεξιόν είναι και τα ρούχα που θα δούμε σήμερα. Ναι, τα περισσότερα... Τώρα, εγώ θέλω να σε ρωτήσω, τελικά το επίθετο που έχεις σε βοήθησε ή όχι τόσο? Η αλήθεια είναι ότι το επίθετο με κάνει περήφανη ακόμα και σήμερα και θα με κάνει για πάντα. Αλλά επειδή ο Μπάς έχει καθιερωθεί στον χώρο της πολιτικής, εγώ ευελπιστώ να τον κάνω περήφανο στον χώρο της μόδας. Ο καθένας στον χώρο του. Η ιστορία θα δείξει αν θα κάνω εγώ περήφανο τους γονείς μου και τον κόσμο και αν θα αρέσει η δουλειά μου, όπως αρέσει τον κόσμο η δουλειά του πατέρα μου. Καλά, εντάξει, τώρα σίγουρα πάντα θα βρεις κάποιους που δεν θα συμφωνούν, έτσι, ναι. Άλλο η πολιτική και άλλο η μόδα, αλλά και η μόδα έχει και αυτή τους αυστηρούς κριτές της και σίγουρα εσύ δέχεσαι αυτή την κριτική, λοιπόν, των σχεδίων σου και αυτών που δημιουργείς. Από μικρή ήθελες να γίνεις σχεδιάστρια, ασχολιώσουν με την, ναι, με την από μόδα. Από το σχολείο κιόλας μου άρεσε να ασχολούμαι, είτε να δημιουργώ κοσμήματα, είτε ρούχα, είτε να σχεδιάζω, να ζωγραφίζω, αυτά μου άρεσαν πάρα πολύ. Η πολιτική και... δεν σ' άρεσε πάντως. Όχι, λέει, δεν μου άρεσε. Μ' αρέσει πολύ η δημιουργία. Mm-hmm. Και όπως έχουμε στο μυαλό μας τώρα την πολιτική, νομίζω δεν ταιριάζει καθόλου με την εποχή που ζούμε. Δεν, ούτε είναι αυτό που είχαμε στο μυαλό μας και φανταζόμασταν. Αλλά θα ήθελα πάρα πολύ να συνεχίσω τη μόδα, να ασχολούμαι, να θαυμάζει ο κόσμος, να του αρέσουν τα ρούχα μου και να καθιερωθώ στον χώρο της μόδας. Τώρα ελπίζω να τα καταφέρω. Όπως λέγατε και με τη Ρούλα που ήρθε και σε βρήκε στο ατελιέ σου, οι εποχές είναι δύσκολες και εσύ επέλεξες τώρα να ξεκινήσεις κάτι και πολλές φορές έχουμε ακούσει και τον πατέρα σου ακόμα να λέει ότι ακόμα και για σας ως οικογένεια είναι δύσκολα να ανταπεξέλθετε στις υποχρεώσεις σας. Σε φοβίζει αυτό? Η αλήθεια είναι πάρα πολύ με φοβίζει, όπως πιστεύω το κάθε σήμερα, γιατί κάθε κλάδος περνά τις δυσκολίες του. Όχι μόνο ο χώρος της μόδας, αλλά είναι γενικά η γενιά μας η χειρότερη γενιά, πιστεύω, γιατί τώρα τελειώσαμε όλες τις επιστήμες μας και προσπαθούμε να απορροφηθούμε στην αγορά, αλλά είναι πάρα πολύ δύσκολο. Αλλά και να μείνουμε δεμένα τα χέρια και να καθόμαστε στο σπίτι, δεν νομίζω ότι είναι η λύση. Mm-hmm. Εγώ προσπαθώ για αυτό που αγαπάω, προσπαθώ να έχω και προσθέσεις τιμές για να προσεγγίζω τον κόσμο. Mm-hmm. Και από εκεί και πέρα, αν και τα ρούχα τα αγαπήσει ο κόσμος, πιστεύω θα πάει καλά. Λοιπόν, εγώ θέλω να δω τα ρούχα σου σήμερα, ο Ζωή, σχεδιάστρια, για να μην συνδεθούμε με την πολιτική, εντάξει. Τι μας έχεις φέρει σήμερα? Σας έχω φέρει μερικά ρούχα από τα οποία έχω χρησιμοποιήσει σε prints. Mm-hmm. Τα prints είναι, όπως είπε η Κυρούλα στο βίντεο, διάφορες φωτογραφίες, τις οποίες ήταν διάφορες εικόνες που φωτογράφησα στο Λονδίνο εγώ, όπως αυτό που είναι το Regent Park. Mm-hmm. Βέβαια, αυτό δεν θυμίζει κάτι από πάρκο, γιατί τα επεξεργάζομαι στο Photoshop. Και αργότερα τα τυπώνω σε μονόχρωμα εφάσματα. Αυτό τι είναι, ζακέτα? Αυτό είναι ζακέτα, one size, it's μεγάλη, με μάλινη. Και πολλές φορές βάζω πάνω και διάφορα κοσμήματα, τα οποία τα κατασκευάζω εγώ για να. Είναι κουμπώνω. Δικά σου, και ναι. Αγαπάς και τα γήινα χρώματα, βλέπω, και τη φύση γενικά. Τη φύση, ναι. Συνήθως όλα τα κοσμήματα που κατασκευάζω είναι ό,τι σχέση με κλαδιά, με πουλάκια, με γλάρους. Mm-hmm. Συνήθως είναι αυτά. Βέβαια, χρησιμοποιώ πέρα από prints, και αυτό είναι από το Regent Park του Λονδίνου, σε άλλη απόχρωση είναι φόρεμα. Μ' αρέσει γενικότερα η φύση και νομίζω ότι όταν χρησιμοποιούμε τα prints, είναι οι διάφορες εικόνες μου που είναι από αναμνήσεις μου και δένομαι περισσότερο με τα ρούχα. Αλλά χρησιμοποιώ και μονόχρωμα υφάσματα, γιατί το εμπριμένει είναι και λίγο πιο δύσκολο. Ναι, ίσως με τι το συνδυάζεις, ας πούμε, αυτό εδώ που είναι λίγο πιο έντονο, με κάτι μονόχρωμο από κάτω? Αυτό ναι, θα το συνδυάζει με μια μονόχρωμη φούστα μαύρη, π.χ. pencil ή ένα jean, ή μια μαύρη απλή φούστα και να πέσει από πάνω. Ή με ένα κολάν, με τζιν, με ψηλό μέσο παντελόνι, αρκεί να μην έχει πάρα πολλά χρώματα και από κάτω. Να, βλέπω και κάτι μονόχρωμο. Βέβαια, έχει πάλι αυτό το πολύ ωραίο κόσμημα που είναι χλωρί. Αυτό είναι λίγο δέρμα με λίγο ύφασμα.
και βραδινό. Ακόμα και λίγο ημέρες γιορτινές είναι. Ναι. Πολύ ωραίο. Το μαύρο για μένα πιστεύω είναι κλασικό χρώμα για μια βραδινή έξοδο. Ναι, και είναι και από αυτά που πρέπει να έχουμε στην καλάρωπα μας. Και αυτό είναι κολάν. Είναι κολάν παντελόνι, το οποίο και αυτό είναι από φωτογραφίες, είναι από την παραλία του στο Καβούρι στην Αθήνα. Σοβαρά. Ναι, είναι φωτογραφία. Τώρα βέβαια με ρώταγε, δεν θα σου έλεγα είναι το Καβούρι, αλλά. Ναι, δεν θυμίζει, ούτε αυτά θυμίζουν πάρκο. Αλλά γι' αυτό, αν ήταν και αυτούς οι φωτογραφίες, ίσως θα ήταν περίεργο. Αυτό είναι λίγο πιο επίσημο, έτσι, ναι, αλλά πάρα πολύ ωραίο. Εγώ αγαπάω έτσι κι αλλιώς το ανοιχτό το χρώμα, το λευκό. Ναι. Θεωρώ ότι είναι πολύ καλό, κολακευτικό. Ναι, ιδίως στις καστανές. Και είναι και κάτω λίγο χρυσή λεπτομέρεια που είναι για πιο βραδινό ντύσιμο. Πιο βραδινό. Πολύ ωραίο, αυτό μου αρέσει πολύ. Και αυτό είναι σε άσπρο. Άσπρο μαύρο. Και αυτό για πιο βραδινό, λόγω ότι και αυτό έχει και από πίσω. Ουρά. Ναι. Για πιο επίσημο και ανοιχτή πλάτη. Αυτό είναι, είναι και πλάτη έξω. Μου θυμίζει και λίγο αρχαίο ελληνικό. Ναι. Η αλήθεια είναι αυτή. Και λόγω της δαντελίτσας εδώ πέρα της χρυσής λεπτομέρειας. Μετά ωραία, ναι. Εδώ αυτήν. Ωραία. Και παντελόνες, γενικότερα η δαντέλα μου αρέσει πολύ και για βραδινή έξοδο. Και είναι τη μόδα πολύ πάλι. Ναι, και είναι και οι διαφάνειες. Βέβαια, εντάξει, βάζουμε σορτσάκι από μέσα για να μην είναι τελείως διαφάνεια. Να είμαστε τολμηρές, αλλά όχι τόσο. Ναι, ωραία. Και βλέπω και εδώ το βελούδο. Πιο βραδινά φορέματα. Αυτά είναι μακρύ μάξι. Έχουμε και διάφορα ανοίγματα στην κοιλιά, στην πλάτη. Το αγαπημένο σου κομμάτι από αυτή την κολεξιόν ποιο είναι, μπορώ να σε ρωτήσω. Αυτό. Είναι αυτό το φόρεμα για μένα. Γιατί είναι η δαντέλα που μου αρέσει πολύ. Είναι μια ιδιαίτερη δαντέλα που δείχνει πολύ ωραία πάνω στο σώμα. Και μου αρέσει, έχει διαφάνεια μέχρι ένα σημείο. Είναι μαύρη, είναι κλασικό για μένα φόρμα. Το βγάζω και σε κοντό και σε μακρύ. Και δείχνει λίγο τα πόδια γιατί είναι κοντό. Και γι' αυτό κρατάμε λίγο κλειστό πάνω. Μου αρέσει λίγο το ντύσιμο να είναι ένα σημείο να τονίζουμε κάθε φορά. Και αυτό. Αυτό είναι μαντόν. Που είναι μαύρο, μπορεί να φορεθεί με όλα τα ντυσίματα, με τζιν, με φόρεμα, με όλα τα χρώματα. Που και αυτό πιστεύω είναι ένα κλασικό για την ντουλάπα μας. Ένα μαύρο μαντό ή ένα μαύρο παλτό. Αυτά είναι πάρα πολύ βολικά, γιατί άμα θες έτσι να καλύψεις ή και μερικά κιλά, τώρα έχουμε πάρει όλοι στις γιορτές ένα-δύο κιλάκια. Οπότε αυτό εδώ καλύπτει άνετα. Ναι, και λόγω στην Ελλάδα δεν έχουμε και πολύ κρύο. Σωστά, μας καλύπτει. Τώρα ελπίζουμε να ζεστάνει λίγο ο καιρός. Πολύ ωραία. Σου εύχομαι καλή επιτυχία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πολλές κολεξιών, πολλές επιδείξεις και να σε φιλοξενήσουμε ξανά με την νέα κολεξιόν τώρα πλέον για τώρα πάμε για το καλοκαίρι. Σε ευχαριστώ πολύ. Πάρα πολύ εγώ. Και επειδή ακριβώς μπορεί να έχουμε πάρει, να εγώ κρύβομαι πίσω από τα ρούχα. Καλώς την. Ακριβώς, Σοφία, επειδή έχουμε φάει αρκετά, να μην πω υπερβολικά αυτές τις μέρες, επιλέξαμε σήμερα λαχανικά, σαλάτες, να αποτοξινωθούμε. Έτσι. Καλή χρονιά, Σοφία. Καλή χρονιά και μου. Να είσαι καλά. Υγεία, να μας φέρνεις ωραίες συνταγές. Να είσαι καλά. Και βασικά τώρα να μας βοηθήσεις να χάσουμε τα 1-2 κιλάκια που να πήραμε. Να τα χάσουμε λοιπόν τα κιλάκια, όσοι θέλουν να τα χάσουν, γιατί είναι και κάποιοι που δεν θέλουν, τα απολαμβάνουν. Πάμε λοιπόν σε αυτούς που θέλουν να τα χάσουν. Ναι. Λοιπόν, έχουμε τρεις πολύ όμορφες σαλάτες, οι οποίες μπορούν να στολίσουν το μπουφέ μας ή ακόμη και την καθημερινή μας σύντηση. Λοιπόν, έχουμε τα ριγκατόνι, έχουμε μία σαλάτα με ζυμαρικό, ωραία. Έχουμε μία σαλάτα πράσινη και έχουμε και μία σαλάτα με ζυμαράκι. Ωραία. Ναι, ωραία κρυθαρένια, κουλουράκια, πάρα πολύ ωραία κριτικά. Τύπου. Ναι, τύπου ντάκο σε πιο μικρή δόση. Με τι θα ξεκινήσουμε? Θα ξεκινήσουμε με το ριγκατόνι, να πούμε λιγάκι τα υλικά. Ναι. Έχουμε λοιπόν βασικό υλικό το ριγκατόνι, ναι. Το κοτόπουλο, το οποίο το έχω βάλει σε πιο μικρή δόση πάλι για οικονομία. Ξέρεις ότι πάντα το προσέχω αυτό. Μας ενδιαφέρει αυτό. Έχουμε λοιπόν πίκλες, αγκουράκι πίκλες. Ναι. Έχουμε επίσης πίκλες γενικότερα, ό,τι αλμυρίσουμε, ό,τι αλμυρό μπορούμε να κάνουμε με λαχανικά μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε τουρσί μέσα. Τουρσί είναι αυτό, σαν έτσι, τουρσί, μπορεί ακριβώς. Να έχουμε και δικό μας, γιατί πολλοί φτιάχνουν. Είναι πάρα πολύ απλό να φτιαχτεί. Τουρσί κάπου, μια θεία από το χωριό κάπου παίρνεις ένα πεσκέσι ή τουρσί. Ακριβώς, πάντα υπάρχει. Λοιπόν, έχουμε λοιπόν καλαμποκάκι βραστό, το οποίο και αυτό το αγοράζουμε σε κονσέρβα, δεν υπάρχει λόγος να μπούμε στη διαδικασία να το φτιάξουμε εμείς. Ακριβώς. Πιπεριές φλωρίνης, ναι. Τις οποίες αν θέλουμε θα μπορούσαμε να τις πάρουμε και αυτές σε κονσέρβα, να μην είναι δηλαδή η φρέσκια η πιπεριά, να είναι η πιπεριά η φλωρίνης κλασική της κονσέρβας. Αυτό σημαίνει τελικά μπορεί να τα έχουμε και στο σπίτι και οπότε μας έρθει να κάνουμε αυτό το φαγητό. Δεν χρειάζεται να πάμε στο σούπερ μάρκετ εκείνη την ώρα. Ακριβώς. Μα οι σαλάτες είναι ούτως ή άλλως το κλασικό φαγητό το οποίο μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ό,τι έχουμε να βάλουμε μέσα στην γαβάθα. Στην κατάψυξη το βγάζεις εκεί. Μπέικον λοιπόν που χρειαζόμαστε επίσης. Ναι. Κρεμμυδάκι φρέσκο το οποίο δίνει στη σαλάτα μας. Ωραία. Μαϊντανούλη και πάμε να δούμε πώς ξεκινάμε. Και αλάτι, πιπέρι και ελαιόλαδο.
Ξεκινάμε λοιπόν με το βασικό μας υλικό, το οποίο είναι το ριγκατόνι και το οποίο όπως βλέπεις έχει λίγο λαδάκι μέσα, γιατί όταν το βράζουμε για να μην μας κολλήσει μετά το αναγκαστικά τσιγάρι, θα βάλουμε μέσα λίγο λαδάκι για να μας κρατήσει ακριβώς αυτή την υφή που έχει και να ανακατεύεται να ωραία, μην να μην κολλήσει. Ακριβώς. Να βάλουμε λίγα ακόμη ριγκατόνι, γιατί βλέπω ότι εδώ υπάρχουν κάποιοι λάτρεις, να μην πω ονόματα, που μου είπαν το ριγκατόνι περιποιήσου το ιδιαιτέρως. Οπότε και εγώ λοιπόν οφείλω να το βάλε κάνω λίγο αυτό. Ακόμα. Βάζω λοιπόν μπόλικο για να το έχουμε και να το ευχαριστηθούμε. Μπόλικο, μπόλικο, αφήνω ελάχιστο απ' έξω. Okay. Ωραία. Πάμε λοιπόν στο επόμενό μας υλικό. Πολύ απλά, βάζουμε τα υλικά, τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο. Καλαμποκάκι. Καλαμπόκι λοιπόν. Προχωράμε στο κοτόπουλό μας, το οποίο θα μπορούσαμε να το έχουμε κόψει και σε ακόμη πιο μικρά κομμάτια, για να φαίνεται πιο πλούσιο μέσα. Ή να το κάνουμε έτσι με τα χέρια μας απλά. Και να το βάλουμε σε αυτή τη φάση, ώστε να μπορέσει με αυτό το σκεπτικό να γίνει περισσότερο. Ακριβώς. Εγώ θα το βάλω ολόκληρο τώρα όπως είναι. Ο καθένας αποφασίζει πώς το κάνει και πώς θέλει να το παρουσιάσει. Ωραία. Θα βάλουμε λοιπόν το αγκουράκι μας, το οποίο όπως βλέπεις και αυτό το έχουμε κόψει σε ροδελίτσες. Όσο θέλει ο καθένας, όσο του αρέσει. Θα βάλουμε και το τουρσί μας, το οποίο είναι διάφορα λαχανικά όπως είπαμε. Ίσως να το κόβαμε και λίγο έτσι πιο μικρούλι αυτό, να μην είναι τόσο πολύ μεγάλο. Εντάξει, ανάλογα και πώς το θέλουμε. Ακριβώς. Και συνεχίζουμε με τις πιπεριές φλωρίνης. Μπράβο, Κιμ. Αφού σήμερα δεν μου κατσαρόλα, να κατέβω εγώ τη σαλάτα. Πάμε λοιπόν στην πιπεριά φλωρίνης. Πάμε στο πράσινο το κρεμμυδάκι, το ψιλοκομμένο. Και φρέσκο κρεμμυδάκι. Και φρέσκο και ξερό. Θα τα βάλουμε και τα δύο για να μας δώσουμε γεύση στη σαλάτα μας. Πάμε λοιπόν και στο ξερό μας το κρεμμυδάκι, το οποίο και αυτό το έχουμε ψιλοκόψει. Και επίσης θα βάλουμε και το μπέικον. Όπως είναι το μπέικον, το έχουμε κόψει σε κομματάκια και το έχουμε σοτάρει σε ελαιόλαδο. Το ρίχνουμε και αυτό μέσα και έχουμε ήδη έτοιμη την πρώτη μας σαλάτα. Τέλεια. Εν τω μεταξύ, αυτή η σαλάτα φαίνεται πάρα πολύ εντυπωσιακή. Δηλαδή, πολλές φορές, ας πούμε, βλέπεις έξω και λες «Α, μακαρονο σαλάτα». Αλλά δεν τη φτιάχνεις τελικά στο σπίτι. Και χορταίνεις κιόλας. Δηλαδή, μπορεί να γίνει και κυρίως πιάτο, ακριβώς. Λοιπόν, εδώ πέρα λοιπόν θα μπορούσαμε να μείνουμε έτσι. Αλλά θα μπορούσαμε όμως να βάλουμε μέσα και μαγιονέζα. Οπότε να έχουμε μία διπλή επιλογή. Τίποτα, όχι. Είπαμε ότι θα τα πάρουμε όλα σήμερα. Λίγο. Μια κουταλίτσα. Λίγο. Να το ανακατέψει λοιπόν. Light. Μαγιονέζα light. Δεν μπορούμε να βάλουμε. Μαγιονέζα light. Μπορούμε να βάλουμε μαγιονέζα light. Απλά ξέρεις τι γίνεται. Με τη μαγιονέζα αποκτάει. Πώς να το κάνουμε, βρε παιδιά. Μια βαρύτητα. Όχι, μια βαρύτητα. Σωστή. Σωστότατη. Ωραία, έχουμε έτοιμη την πρώτη μας σαλάτα. Εντάξει, βάζουμε από πάνω και ένα μυρωδικό που θέλουμε. Εμείς επιλέγουμε για να φαίνεται όμορφη εμφανισιακά. Λοιπόν, πάμε τώρα στην επόμενη σαλάτα μας, η οποία θα είναι μια κριτική σαλάτα, γιατί έχει φυσικά, όπως είπαμε, τα αντακάκια, τα ζυμαράκια, αυτά τα αλμυρά, τα οποία μπορεί να είναι όποιο είδος θέλουμε εμείς. Αυτά λοιπόν είναι σπασμένα, τα σπάμε για να μπορέσει έτσι να ενσωματωθεί καλύτερα το ελαιόλαδο και να γίνουν πιο άνετα στο να τα φάμε, έτσι. Σπάμε λοιπόν τα αντακάκια μας μέσα εδώ, αν θέλεις σπάσει και εσύ μερικά, να τα σπάσουμε και οι δύο μαζί γρήγορα, να τα σπάσουμε όλα εδώ μέσα. Έτσι, μπράβο, χρειάζεται μια βοήθεια για να τα σπάσουμε όλα. Έχουμε και το Στάθη βέβαια που έχει συνηθίσει να τα σπάει, μας έχει συνηθίσει σε αυτό, οπότε... Αντί για το ρόδι, ας σπάσουμε να τα κάνει. Μη σπάσετε εμένα, φοβάμαι. Εσένα δεν σε σπάμε με τίποτα, αγάπη μου. Δεν υπάρχει περίπτωση. Ωραία. Συνεχίζουμε εδώ πέρα βάζοντας τις ντοματούλες μας μέσα, οι οποίες θέλει αρκετή ντοματούλα να πέσει μέσα σε αυτή τη σαλατίτσα, έτσι. Να σου, μερικοί βγάζουν τη φλούδα από την ντομάτα, εσύ την αφήνεις, ε? Ναι, την αφήνω, δεν ξέρω, μου αρέσει. Τώρα, αν κάποιος δεν του αρέσει, δεν ξέρω, οι περισσότεροι την αφήνουν. Ό,τι θέλει ο καθένας, γούστα. Παίζει ρόλο και η ντομάτα όμως. Έτσι, ναι, γιατί. Βέβαια. Να σου πω κάτι, πόσο καιρό έχουμε να φάμε ντομάτα, δηλαδή ντομάτα που να είναι ντομάτα. Από το καλοκαίρι, εγώ. Που είχα πάει σε ένα χωριό. Και εγώ στο χωριό μου μόνο. Εγώ απογοητεύομαι πάρα πολλές φορές με την ντομάτα. Τώρα αρχίσαμε ντομάτο ιστορία. Πάντως, πολλές φορές παίρνω ντομάτα, τη βλέπεις έτσι ωραία κόκκινη απ' έξω και μέσα είναι κίτρινη. Ναι, η αλήθεια είναι αυτή. Η αλήθεια είναι ότι εντάξει, με τις ντομάτες υπάρχει μια παρεξηγημένη ιστορία, υπάρχει θέμα. Εδώ πέρα έχω βάλει τώρα, για να μην ξεχάσουν οι τηλεθεατές μας τι κάνουμε εδώ, έχω βάλει ήδη τις ελίτσες και τώρα θα βάλω πάλι κρεμμυδάκι κλασικά σε αυτή τη σαλατίτσα, που είναι πάρα πολύ ωραία που πάει. Και επίσης εδώ πέρα θα βάλω, είναι πολύ σημαντικό αυτό, δεν θα βάλω σκέτο ανθότυρο κριτικό, θα βάλω ανθότυρο και κατίκι μαζί. Είναι μία διαφορά που θα κάνει τη διαφορά σε αυτή την κριτική σαλάτα. Τι δηλαδή, αλλάζει αυτό στη γεύση, το κάνει λίγο πιο... Υπάρχει μία μεγαλύτερη ποικιλία στο τυρί. Κοίταξε να δεις, το ανθότυρο είναι ένα τυρί γενικότερα ανάλατο.
Και το κατοίκι, ναι, και το κατοίκι είναι από τα γλυκά τυριά, ας πούμε. Έχει όμως λίγο πιο έντονη γεύση το κατοίκι. Έχει λίγο πιο έντονη γεύση. Τουλάχιστον θα έχουμε τη δυνατότητα να έχουμε μια πιο έντονη γεύση στη σαλάτα μας. Και εδώ πέρα φυσικά μπορούμε να βάλουμε και μαϊντανούλι και λίγο ανιθάκι, του πάει πάρα πολύ. Και ρίγανη. Και φυσικά θα μπορούμε να βάλουμε και ρίγανη, αλλά πρώτα να βάλω τις πιπερίτσες. Α, έχουμε και τις πιπερίτσες. Θα βάλουμε πράσινες πιπερούλες, όμορφες και ωραίες, και θα δροσίσουμε τη σαλάτα μας με δυόσμο. Νομίζω ότι του πάει πάρα πολύ και έχουμε μία ποικιλία από πολλά μυρωδικά, φρέσκα μυρωδικά, τα οποία θα δώσουν και άλλη γεύση και άλλο τόνο στη σαλάτα μας. Και εδώ, Κίμου, φυσικά θα βάλουμε τι, ελαιόλαδο. Εννοείται. Απλό, ωραίο ελαιόλαδο. Πάντως, το πόσο χορταστική είναι μία σαλάτα είναι γεγονός. Απλά βαριόμαστε πολλές φορές. Βαριόμαστε να φτιάξουμε μία σαλάτα και ξεφεύγουμε στις κλασικές λύσεις. Μαρουλάκι, χωριάτικη. Πάνω που ετοιμάζω τώρα εγώ όλα αυτά που ακούω διάφορα, μου λένε, ας πούμε, δεν μπορώ να κάτσω να πλύνω λαχανικά. Όχι, κουράζονται. Αυτό δεν έχω πρόβλημα. Απλά εκείνη τη στιγμή βαριέσαι. Λες, ας κόψω μία χωριάτικα, ας κόψω μία ντοματοσαλάτα. Το θέμα. Κι όμως, κοίτα εδώ. Θα τρώμε το καλοκαίρι. Εγώ τρελαίνουμε για ντάκο έτσι κι αλλιώς. Μου αρέσει πάρα πολύ. Ελαιόλαδο και να βάλουμε και λίγο βαλσάμικο εδώ. Θα μας δώσει και αυτό τη γεύση του. Λίγο βαλσάμικο. Και είμαστε πανέτοιμοι. Ωραία. Και πάμε τώρα στην επόμενη σαλάτα μας. Ωραία, να βάλουμε αυτές εδώ. Σαλάτες σήμερα. Να φαίνονται. Κοίταξε εδώ, Στάθη, τι σου έχουμε. Εδώ, κοίτα. Τη σαλάτα θα γίνει σήμερα στο μαγκαζίνο Live. Και πάμε τώρα στην πράσινη σαλατούλα μας. Όπου έχω επιλέξει σαν λαχανικό για να κάνουμε λίγο τη διαφορά τη Λόλα. Η Λόλα λοιπόν είναι ένα σγουρό μαρουλάκι, το οποίο δεν είναι ακριβό και δίνει πραγματικά μια άλλη γεύση. Είναι κάπως διαφορετικό. Όποιος το δοκιμάσει θα καταλάβει τι εννοώ. Τη σαλάτα μας εδώ την κόβουμε με τα χεράκια. Ναι. Όπως έχει τιμή μαρουλιού, νομίζω 50 λεπτά εκεί περίπου. Λίγο παραπάνω. Είναι λίγο παραπάνω, αλλά δεν είναι τσιμπημένο όμως. Και εδώ επίσης θα κάνω τη διαφορά, βάζοντας σε αυτήν εδώ την πράσινη τονοσαλάτα που φτιάχνουμε αυτή τη στιγμή, σικορέ. Το σικορέ είναι ένα είδος λαχανικού, το οποίο σου θυμίζει και κρεμμύδι, σου θυμίζει και τζίντζερ, σου θυμίζει και φινόκιο. Έχει δηλαδή μία είναι λίγο πικρό, είναι λίγο πικρό το σικορέ. Ναι, πικρίζει. Λοιπόν, και γι' αυτό έχει και ταιριάζει και πάρα πολύ με τη Λόλα. Γι' αυτό έχω κάνει αυτόν τον συνδυασμό. Το αμέσως επόμενο πολύ βασικό μας υλικό εδώ είναι η τονοσαλάτα. Ο τόνος. Κάνουμε λοιπόν, βάζουμε τον τόνο μαζί με το λαδάκι που έχουμε βγάλει ήδη από την κονσέρβα. Έχουμε λοιπόν τόνο εδώ, κλασικά και ωραία, τον οποίο εδώ δεν σε βλέπω να ανακατεύεις. Όχι, σ' αφήνω, κοιτάω. Και κοιτάω, γιατί νομίζω ότι κάνεις κάποιο ντεκόρ εδώ, ειδικό. Και εδώ λοιπόν έχουμε την πιπερίτσα που θα βάλουμε, θα είναι η πορτοκαλί, γλυκιά πιπεριά και εδώ. Και φυσικά... Και ο τόνος να πούμε ότι έχει πολύ μεγάλη θρεπτική ουσία και πρέπει να τρώμε τόνο. Βεβαίως, και πάει πολύ με τον άνηθο που βάζω αυτή τη στιγμή. Θα μπορούσαμε να βάλουμε και λίγο μαϊντανό, αλλά εγώ προτιμώ στη συγκεκριμένη σαλάτα, προτιμώ να βάλουμε τον άνηθο. Ταιριάζει απίστευτα. Και από πάνω, θες να μου κάνεις λίγο εδώ πέρα ένα ανακατεματάκι, μπορείς. Να ανακατέψω. Λίγο, ένα μικρό ανακατεματάκι, για να μπορέσουμε άψογα. Ωραία. Να βάλουμε από πάνω, πολύ ελάχιστα, κρουτών. Α, και κρουτονάκια. Και είμαστε έτοιμοι. Εδώ πέρα δεν θα μπει καθόλου αλάτι, ενώ στις άλλες θα βάλουμε λίγο αλατάκι. Γιατί? Γιατί έχουμε τον τόνο. Έχουμε τον τόνο και δεν χρειάζεται να μπει καθόλου αλάτι. Και είμαστε πανέτοιμοι. Αν δεν έχουμε αγοράσει έτοιμο κρουτόν, πώς μπορούμε να φτιάξουμε κρουτόν? Πώς μπορούμε να φτιάξουμε κρουτόν? Η καλύτερη ερώτηση που μου έχουν κάνει ποτέ και η πιο έξυπνη. Λοιπόν, κρουτόν φτιάχνουμε στο σπίτι χωρίς καθόλου άγχος με ψωμί του τόστ. Παίρνουμε φετούλες ψωμί του τόστ. Μπορούμε να κόψουμε και την κόρα γύρω-γύρω, να αφήσουμε μόνο την ψύχα, και τις στιγανίζουμε σε αραβοσιτέλαιο. Μόλις παγώσουν, τις κόβουμε τετραγωνάκια, παιδιά, και τις βάζουμε μέσα στις σαλάτες μας και γίνεται ένα κρουτόν το πιο απίστευτο που μπορείτε γιατί να φανταστείτε. Γιατί να σου πω και κάτι τώρα, επειδή εμείς κάνουμε και έρευνα αγοράς, το κρουτόν στο σούπερ μάρκετ, το κουτάκι, είναι λίγο τσιμπημένο δηλαδή για αυτό που έχει μέσα. Ακριβώς. Ενώ αυτό με το τόστ είναι μια εύκολη και πολύ οικονομική και λύση. Εύκολη και οικονομική και πεντανόστιμη. Δηλαδή πιστέψτε με, ρουφάει μέσα το λαδάκι το ψωμί και γίνεται απίστευτο γευστικά. Δεν συμφωνείς μαζί μου ότι είναι λίγο τσιμπημένο το κρουτόν στο σούπερ μάρκετ? Γιατί εγώ κάνω έρευνα αγοράς για αυτό. Είναι όντως. Θέλουμε το δικό μας το κρουτόν να το κάνουμε με σκόρδο, ας πούμε, μπορούμε να πιάσουμε τη φετούλα του τόστ και να την αλείψουμε με σκόρδο. Ή να την αλείψουμε με κρεμμύδι. Ή με τυρί που λένε μερικά τα έτοιμα. Με τυρί, όταν θα το τηγανίσουμε, θα λιώσει μετά. Κατάλαβες, δεν θα μπορέσει. Όχι, με τυρί δεν πειράζει, θα το βάλουμε μετά το τυρί, βάζουμε εδώ κάτι. Μπορούμε και να βάλουμε κρεμμυδάκι και σκόρδο ανετότατα. Ωραία, υγιεινά. Καλή χρονιά. Να Σοφία, έτσι. Σε όλο τον κόσμο να ευχηθώ και εγώ μέσα στην καρδιά μου.
όλοι να είναι ευτυχισμένοι, υγιείς και να κάνουν υπομονή. Πολύ σημαντικό. Περνάμε δύσκολες μέρες όλοι μας, όλος ο κόσμος. Όσο πιο πολύ υπομονή κάνουμε, τόσο πιο εύκολα θα τα βγάλουμε πέρα. Και καλό φαγητό. Λοιπόν, να πούμε ότι σιγά σιγά, έτσι τώρα που ξεκινάνε οι εκπομπές του 2014, ξεκινήσαμε σαλάτα. Σιγά σιγά κάποια στιγμή θα ξεκινήσουμε έτσι και τα πιο βαριά φαγητά. Λοιπόν, πάλι. Να ανοίξουμε και φύλλο πίτας, είπαμε. Πρέπει οπωσδήποτε λοιπόν, να ανοίξουμε και φύλλο. Να δείξουμε πώς φτιάχνουμε. Και να περάσουμε το τεστ όλοι μας. Τυρόπιτα. Θα σας βάλω λοιπόν. Θα σας δείξω το πρώτο φύλλο και μετά θα σας βάλω όλους έναν-ένα με τον πλάστη στο χέρι. Αν δεν μπορούμε να περιμένουμε αυτό το τεστ και τη συνταγή σας. Βεβαίως έχω στο catering που μπορεί να δοκιμάσει ο κόσμος. Ωραία. Το μαγειρεύω με Σοφία, όπου μπορεί να δει πάρα πολλά πράγματα. Εμείς θα φάμε με Σοφία τώρα, όσο εμείς όλοι θα πάμε για διαφημιστικό διάλειμμα. Από τα φώτα και τη λάμψη στα συσίτια του Δήμου Αθηναίων. Παρότι πάλεψα και την πήρα τη σύνταξη, δεν με φτάνει. Ο κομωτής του βασιλιά της Σαουδικής Αραβίας και του Ανδρέα Παπανδρέου μιλά για τις δυσκολίες και τα οικονομικά προβλήματα που τον λύγησαν. Έχω περάσει δυσκολίες, φοβερές δυσκολίες, τις οποίες εύχομαι να μου επιτρέψετε να μην τις περάσει άλλος. Ήρθε η ώρα να φιλοξενήσουμε εδώ στην εκπομπή μία συγκλονιστική ιστορία του μεγάλου κουρέα Τζίνο, που αν δεν έχετε ακούσει το όνομά του, σήμερα θα μάθετε ποιος είναι και από το μαγαζί του ποια ονόματα έχουν περάσει από την πολιτική σκηνή, από την σόμπις και από όλο τον κόσμο. Την καλλιτεχνική σχολή και τους καλλιτέχνες. Και όλους τους καλλιτέχνες. Είστε σήμερα κοντά μας για να μιλήσουμε για όλα αυτά που έχετε περάσει τα τελευταία χρόνια από την λάμψη της δημοσιότητας, των μεγάλων ονομάτων, μέχρι τη σημερινή μέρα που εμείς τυχαία σας βρήκαμε στο συσίτιο του Δήμου Αθηναίων. Μάλιστα. Θέλω να πάμε να δούμε ένα βίντεο από το συσίτιο, εκεί που σας βρήκαμε. Και μετά θέλω να μιλήσουμε εδώ Λεύτερα. Μαζί. Και Παρακαλώ. Να ξεδιπλώσουμε αυτή την ιστορία και το πώς φτάσατε σε αυτό το σημείο που είστε σήμερα. Έχω περάσει δυσκολίες, φοβερές δυσκολίες, τις οποίες εύχομαι να μου επιτρέψετε να μην τις περάσει άλλος. Τα γαλανά μάτια του δακρύζουν κάνοντας τον απολογισμό της ζωής του. Μια ζωή μέσα στην πολυτέλεια και τη λάμψη, τα φώτα και την ομορφιά. Πρώτα ως φωτομοντέλο, στη συνέχεια ως κομωτής μεγάλων προσωπικότητων που άφησαν τη σφραγίδα τους ανεξίτηλη στην πολιτική, τις τέχνες, την επιχειρηματικότητα. Ήταν η προσωπική μου δουλειά που είχα γνωρίσει προσωπικότητες στη δουλειά μου, μια που ήμουνα τη λέξη φιγούρας και προσεκτικός και πολύ καλέσθητος στη δουλειά μου. Για ένα χρόνο ο κύριος Τζίνο βρέθηκε κοντά στον απόλυτο κυρίαρχο του πετρελαίου, τον βασιλιά της Σαουδικής Αραβίας, Αμπτούλ Αζίζ Αλ Σαούντ, ο οποίος κατήχε την τρίτη θέση στη λίστα με τους 10 ισχυρότερους ανθρώπους του πλανήτη. Ήμουνα για ένα χρόνο. Είχα υπογράψει συμβόλαιο για πάντα εκεί πέρα, για πάντα. Αλλά θα γύρισε από την Αίγυπτο, από το Κάιρο, συγχωρεμένος ο βασιλιάς, και είχα υπογράψει συμβόλαιο για όλα τα χρόνια για τη βασιλική οικογένεια. Ο μοναδικός. Το είχε πιάσει όλο το ξενοδοχείο στο Καβούρι. Εφόσον πήγε στην Αίγυπτο επί Νάσερ, κυβέρνηση Νάσερ, απεβίωσε μέσα σε 15 μέρες εκεί. Από εκεί και μετά μου σπάσανε το συμβόλαιο. Και οι γιοί του εφήγαν από το ξενοδοχείο το Καβούρι τη στιγμή που πέθανε και τα παιδιά τραβήξαν Ευρώπη. Μεγάλες προσωπικότητες από τον χώρο της πολιτικής, της τέχνης, του αθλητισμού εξακολουθούσαν να βρίσκονται στο πελατολόγιο του. Είχα πολλούς υπουργούς, πάρα πολλούς υπουργούς και το συγχωρεμένο τον Ανδρέα Παπανδρέου. Είχα βιομηχανικό κόσμο, πολύ κόσμο.
Είχα ποδοσφαιριστάς, είχα το Γιάννη το Βοιατζή, είχα τον ηθοποιό τον Κατράκη, τους αδερφούς Κατσάμπα, τον Γιώργο Οικονομίδη. Με νοσταλγία θυμάται τη ρομαντική πρόταση που του έκανε κάποτε μια μεγάλη κυρία του ελληνικού θεάτρου. Μάλιστα η Άννα Κανουτά, ας είναι καλά, μου πρότεινε να την παντρευτώ πριν πεθάνει η Μαρία. Με φωνή που τρέμει από συγκίνηση, εξηγεί γιατί δίστασε, γιατί φοβήθηκε να πει το ναι. Αλλά λόγω, πέστε το. Ηλικίας δεν τα κατάφερα, δεν ήθελα. Πίσω από την ομορφιά, τα λαμπερά φώτα του θεάματος και την έντονη κοινωνική ζωή στα σαλόνια της Αθήνας, υπήρχε για τον κύριο Τζίνο ένας άλλος αθέατος κόσμος που όταν έκλεινε η πόρτα του σπιτιού του, τον γέμιζε με θλίψη. Μέσα στο περιβάλλον το οικογενειακό υπήρχαν αρρώστιες, οι οποίες ήταν οι περισσότερες γεννηθείς αρρώστιες αυτές. Και αυτές, ξέρω, θέλουν χρόνο, υπομονή και τρεξίματα, 3-4 πράγματα, τα οποία ήμουν ο μοναδικός να μπορέσω να τους τροφοδοτήσω και από χρήματα και από ενδιαφέρον. Πόσα αδέρφια προστατεύατε? Είμαστε σύνολο 6. Και εσείς μόνο ήσασταν ο αρχηγός και ο προστάτης της οικογένειας? Ναι, είχε πέσει όλο το βάρος και στο ενδιαφέρον αλλά και στο οικονομικό. Και έτσι λοιπόν, επειδή ξοδεύατε όλα τα χρήματά σας στην οικογένεια, δεν καταφέρατε να κρατήσετε χρήματα και... Απέναντίας έμεινα και χρεωμένος σε διάφορα φαρμακεία και σε νοσοκομεία. Μια ζωή μοιρασμένη ανάμεσα στην Ελλάδα, την Αυστρία, τη Γερμανία που έζησε για πολλά χρόνια, μια ζωή με πολλά ταξίδια και πολλά χρήματα. Όμως, πώς ένας άνθρωπος από το Ζενίθ φτάνει στον Αδύρ? Έζησε ακριβώς 25 χρόνια. Κάνα στο Μόναχο 10, σε διάφορες βιομηχανίες αυτοκινήτων και τη δουλειά μου φυσικά. Λοιπόν, και σύν της άλλης έμεινα και σαν παγκόσμιος παίκτης στο τάβλι. Στο τάβλι, παγκόσμιος παίκτης. Όλα αυτά δεν σας κρύβω ότι απόκτησα αρκετά χρήματα. Απόκτησα, αλλά σας είπα, φύγανε στις υποχρεώσεις, στις οικογενειακές υποχρεώσεις, οι οποίες πέσανε όλα πάνω σε ένα άτομο. Δεν μπορούσα να τα βγάλω πέρα, δεν μπορούσα να κάνω καμία αποταμίευση. Σήμερα ο κύριος Τζίνο, ο κατακόσμων Απόστολος Μπογοδήμος, ζει με μια μικρή σύνταξη και δεν τρέπεται να παραδεχτεί πως καταφεύγει στα συσίδια του Δήμου Αθηναίων για να εξασφαλίσει το καθημερινό του φαγητό. Δυστυχώς, παρόλο που πάλεψα και την πήρα τη σύνταξη, δεν με φτάνει. Και κατάφερα εδώ πέρα με τον κύκλο, εδώ, το φίλο μας τον Παναγιώτη και το υπόλοιπο προσωπικό, να με αγκαλιάσει και να μου δώσει αυτά το φαγητό, ας, να μην μου λείψει. Η έμφυτη φινέτσα και η ευγένεια που τον έκαναν να ξεχωρίζει τις εποχές της λάμψης και του πλούτου εξακολουθούν να χαρακτηρίζουν τον κύριο Τζίνο. Στο σήμερα της μοναξιάς και της φτώχειας. Και αυτό που λέει χαρακτηριστικά είναι ότι η απόσταση ανάμεσα στο όλα και το τίποτα κάποιες φορές είναι πολύ πιο μικρή από όσο νομίζουμε. Μάλιστα. Τα οικογενειακά χρέη λόγω... Ναι, με υποχρεώσανε βέβαια να ξοδέψω όλες τις αποταμιεύσεις χρημάτων, η οποία βέβαια δεν μου μείνει περιθώριο να φυλάξω κάτι για το μέλλον και για τον εαυτό μου. Πιστεύετε ότι αυτή τη στιγμή που μπορεί να σας βλέπουν άνθρωποι που έχουν περάσει από το κομμωτήριό σας, που σας είχαν δει στα πολύ πάνω σας, στις πολύ καλές εποχές... Να είστε σίγουροι ως το κουρέα του Ανδρέα Παπανδρέου και πολλών άλλων. Τι πιστεύετε ότι θα σκέφτονται τώρα που σας βλέπουν εδώ και είδαν το ρεπορτάζ αυτό? Αν έχετε την καλοσύνη να το επαναλάβετε. Βεβαίως. Λέω ότι οι άνθρωποι που σας βλέπουν αυτή τη στιγμή στην τηλεόραση, τώρα μάλιστα, που κάθεστε μάλιστα εδώ και παρακολούθησαν και το ρεπορτάζ και βλέπουν ότι αυτά τα χρέη που έχουν δημιουργηθεί σας κάναν να φτάσετε στο σημείο αυτό να αναζητείτε το καθημερινό φαγητό στο συσίτιο του Δήμου Αθηναίων. Ναι, τι πιστεύετε ότι σκέφτονται τώρα? Να σας απαντήσω. Δεν το γνωρίζουν πολύ ότι πάω και τρώω στο Δήμο. 5-6 άτομα δικά μου. Φυσικά στο περιβάλλον του Δήμου με έχουν ξεχωριστό. Γιατί συνήθως εκεί δεν πάνε άτομα, αν μου επιτρέψετε, καθαρά καλέσθητα άτομα. Mm. Πάνε άτομα το συμπάθειο, που κάνουν χρήση ναρκωτικών και τα λοιπά. Όταν δούνε κανέναν ο οποίος είναι καλέσθητος, ευγενικός, τον εκτιμούν αφάνταστα το προσωπικό και του συμπεριφέρονται βέβαια ανάλογα. Τι
πιστεύετε ότι μπορεί να σκέφτεται τώρα ένας άνθρωπος που ερχόταν χρόνια στο κομμωτήριό σας και σας έβλεπε με όλους αυτούς τους διάσημους Όχι, ανθρώπους. Όχι, να σας πω, δεν είχα δώσει ποτέ το δικαίωμα σε κανέναν να πω τα προσωπικά ή τα οικογενειακά μου. Ποτέ δεν το είχα κάνει αυτό. Είχα το κύρος της αξιοπρέπειας απάνω μου. Αφενός αυτό αφετέρου είχα πέστατο όλο το βάρος της οικογενείας, δίχως να εκδηλώνω με δεξιά και αριστερά. Δεν ήθελα μεγαλοψυχίες, ούτε να με λυπούνται. Είχα τις ικανότητες, τις τεχνικές ικανότητες και ήμουν και άτομο και για δημόσιες σχέσεις. Mm-hmm. Όλα αυτά τα χαρίσματα, βέβαια με τον καιρό φύγανε. Ωστόσο αυτό που έμεινε ήταν το τσάκισμα, το προσωπικό μου. Ναι. Είχα 7 άτομα, 8 στην οικογένεια, τα οποία ήταν άρρωστα. Όλα αυτά τα άτομα περιμένανε από μένα. Εν πάση τόσο, τα κατάφερα αξιοπρεπώς. Δεν λέρωσαν την ταυτότητά μου σε τίποτα. Βέβαια, να μου επιτρέψετε, με όλη την προσωπική εκτίμηση που έχω στο στούντιο μέσα σε όλους εσάς, ότι δεν φύλαξα τίποτα για τον εαυτό μου. Η αξιοπρέπεια έμεινε. Τα χρήματα όμως φύγανε. Ξέρετε, η αξιοπρέπεια είναι όμως αυτό που μας στιγματίζει και που μας ορίζει ως σαν ανθρώπους και σαν προσωπικότητες. Κοιτάξτε, η αξιοπρέπεια, αν πιστέψει κανείς για να την αποκτήσει, πρέπει να έχει μεγάλη δύναμη να πιστέψει την αξιοπρέπεια και να μπορεί να τη βαστίξει, έτσι δεν είναι. Αλλιώς δεν τη βαστάει. Έτσι είναι. Λοιπόν, αυτό μου έμεινε. Τα άλλα όλα φύγανε. Βέβαια δεν έχω, να μου επιτρέψετε, οικογένεια τα λοιπά. Δεν είχα τις δυνάμεις να κάνω οικογένεια. Και γι' αυτό δεν το φρόντισα. Τρέχατε για τα άλλα μέλη της οικογένειάς σας, τα αδέλφια σας. Αυτά φύγανε όλα τα μέλη. Έμεινα μόνος μου. Βέβαια σκληρό το γεγονός το να μείνεις μόνος. Πολύ σκληρό. Αλλά μπάσε τόση. Δόξα τω Θεώ. Πείτε μου κάτι, γιατί όταν είμαστε στις δόξες μας και στα πάνω μας, είναι πολύ καλοθελητές που έρχονται κοντά μας, που το παίζουν φίλοι, που το παίζουν κολλητοί, που μπορεί να λένε ότι θα είμαστε εδώ φίλοι στα καλά και στα δύσκολα. Αυτοί εξαφανιστήκανε. Ναι. Κάνατε μια ερώτηση. Μέσα από τη συμπεριφορά σας, από την μόρφωση την κοινωνική την οποία έχετε και την νοήμων, ότι δυστυχώς οι συγγενείς δεν μου φανήκαν εντάξει. Ακόμα και συγγενείς. Απέναντίας οι συγγενείς με θάψανε. Συγγενείς που εσείς μπορεί πρώτα να τους προσφέρατε Όχι, από φίλους, κοιτάξτε, υλικά αγαθά. Πώς το είπατε? Ότι ακόμα και η οικογένεια που εσείς πριν, όταν ήσασταν στα πάνω σας, τους προσφέρατε ακόμα και οικονομικά, ακόμα και εκείνοι σας γύρισαν την πλάτη. Οικονομικά πρόσφερα από τους γονείς μου μέχρι τα αδέρφια μου. Mm-hmm. Ωστόσο, προσωπικά εμένα δεν με βοήθησε κανείς. Όλα τα επακόλουθα, τα οικονομικά, οι αρρώστιες, τα τρεξίματα, το να νοιάζεσαι, το να τρέχεις, το να κάνεις, τα οικονομικά πέσανε πάνω μου. Άνθρωπος, είμαι λίγησα τέλος πάντων. Κύριε Τζίνο, εσείς μετανιώσατε ποτέ για αυτές τις επιλογές που κάνατε, που έχουν το αποτέλεσμα που ξέρουμε σήμερα? Μετανιώσατε έστω και για μια στιγμή για την επιλογή αυτή, ότι αποφασίσατε να στηρίξετε την οικογένειά σας και όχι τον εαυτό σας και να σας μείνουν κάποια χρήματα για όταν θα είστε σε πιο μεγάλη ηλικία για τον εαυτό σας? Είχα πολλά όνειρα για τον εαυτό μου. Δυστυχώς τα όνειρα αυτά, δεν ξέρω, ίσως το έχει, πέστα μου, ο χαρακτήρας μου, έτσι, να μην μπορώ να βαστίξω κάτι για τον εαυτό μου, αλλά πάλευα για τους άλλους. Ποιο ήταν το μεγάλο σας όνειρο? Το μεγάλο σας όνειρο ποιο ήτανε? Δεν σας άκουσα. Το μεγάλο σας όνειρο. Ποιο ήτανε που δεν το καταφέρατε? Κοιτάξτε, να το πληρώσετε? Εγώ αυτή τη στιγμή έπρεπε να είμαι οικονομικός ανεξάρτητος. Ναι. Ανεξάρτητος. Είχα σκοπό, μια που έμοιαζα για ξένος και είχα τη μητέρα μου από την Ιταλία, η μητέρα μου ήταν σοπράνος, ήξερε 5 γλώσσες, αλλά Μαρία Κάλλας. Εμπάστε, τόσοι δεν έπρεπε να καταλήξω σε αυτή την κατάσταση εγώ. Βέβαια. Ναι, αλλά τα έφερε και η ζωή, έτσι, και οι υποχρεώσεις. Δεν ήταν θέμα επιλογής σας. Δυστυχώς,
όπως παντρευτείς κάτι... πριν ήταν κάτι που το κάνουμε πολύ αξιοπρέπεια. Εύχομαι να μην το έχετε περάσει. Τσακίστηκα τελείως. Όλες μου οι δυνάμεις φύγανε. Τώρα, κοιτάξτε, πέστε το. Τι περιμένετε από το 2014 που διανύουμε πλέον για εσάς προσωπικά? Κοιτάξτε να δείτε. Δεν μου φαίνεται ότι ο χρόνος θα επουλώσει τίποτα προσωπικά σε μένα. Το μόνο που μπορώ να παρακαλώ, όχι μόνο για τον εαυτό μου, είναι κακό πράγμα. Είναι εγωιστικό, είναι περηφάνεια. Παρακαλάς για όλο τον κόσμο. Έτσι δεν είναι. Παρακαλάς για τον εαυτό σου, δεν είναι σωστό. Γιατί υπάρχουν πολλοί, ας πούμε, στην κατάσταση δική μου. Ναι. Συνεπώς, πρέπει να εύχεσαι το γενικό, μια βελτίωση, μια εικόνα, ας πούμε, καλύτερη. Ποιο μήνυμα θα θέλατε να δώσετε σε κάποιους ανθρώπους που σας βλέπουν τώρα αυτή τη στιγμή από τους δέκτες τους για πρώτη φορά μετά από αρκετά μεγάλο διάστημα? Κοιτάξτε, ό,τι μήνυμα και να δώσω, δεν μπορώ να διορθώσω τίποτα από αυτά τα οποία πέρασα. Το μόνο που μπορώ να πω είναι, πάλι στον πληθυντικό, λίγο υγεία, ας πούμε. Εν πάση περιπτώσει, λίγος πολύ τα βολεύω. Ένα άτομο είμαι, δεν έχω υποχρεώσεις. Αλλά δεν γυρεύω και πολλά. Να σας πω κάτι. Διότι όσο πολλά γυρεύεις, τόσο πιο γρήγορα φεύγεις. Όσο πιο λίγα γυρεύεις, τόσο το καλύτερο είναι. Αυτή είναι η γνώμη μου. Θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ που ήσασταν σήμερα κοντά μας και μοιραστήκατε έτσι έστω λίγο την ιστορία σας μαζί μας. Εγώ αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι οι άνθρωποι που δίνουν χωρίς να απαιτούν αντάλλαγμα είναι εκείνοι που με κάποιο τρόπο ο Θεός θα τους τα φέρει πίσω. Εν πάση περιπτώσει, σας είπα κάτι το οποίο το πιστεύω. Αυτοί οι δικοί μου με τσακίσανε με όλα τα μέσα. Έμεινα μόνος μου. Θα παλέψω αξιοπρεπώς. Όσους μάιδες μου χαρίσει ο Κύριος, να τους παλέψω με υγεία σου. Και να είμαι και εντάξει σου. Τίποτα άλλο. Σας ευχαριστώ. Όσο για τον καινούριο χρόνο, ας κάνει μια εξαίρεση ο Κύριος σε εκείνους που δεν έχουν υγεία, να τους τη δώσει και να βελτιώσει και τα οικονομικά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και νομίζω ότι δώσατε το πιο ωραίο μήνυμα για το 2014. Είπαμε, υγεία και τα οικονομικά, γιατί υπάρχουν πολλοί, όταν δεν υπάρχουν, νομίζω κατά τη γνώμη μου, όταν δεν υπάρχει υγεία και δεν υπάρχουν οικονομικά, φύρεται και η υγεία μαζί με τα οικονομικά. Η στεναχώρια τον φθείρει τον άνθρωπο. Νομίζω τον αφήνει πολύ. Έτσι δεν είμαι. Εγώ σας εύχομαι τα καλύτερα και ο Θεός θα σας τα ξαναφέρει όλα. Που με καλέσατε. Και είναι πάνω απ' όλα να μην αισθάνεστε μόνος αυτό. Είναι χαρά μου που έχω δίπλα μου όμορφες κυρίες, καλέστητες νοήμων. Και μπάσε τόση είναι και για μένα αυτή η εικόνα μια χαρά. Να είστε καλά. Εμείς πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε. Το τσιγάρο στο τασάκι μου το άφησες, μα την καρδιά μου πήρες και μόνο με παρατήσες. Και
μου χάρισες τρελή καρδιά, ήρθες ξαφνικά, μ' άναψε φωτιά. Τελειώσανε, τα δάκρυα στεγνώσανε. Την άλλη Κυριακή παίρνω το χαρτί και απολύομαι, μωρό μου, και τρελαίνομαι. Παπαδόπουλος, και να γνωρίσουμε και τους υπόλοιπους. Κάπου είχα εδώ το μικρόφωνο. Είναι η Χριστιάνα Γαλιάτσιου. Γαλιάτσου. Χριστιάνα Γαλιάτσου. Καλώς ήρθατε, καλή χρονιά και σε εσάς. Και καλά. Ο Σπύρος ο Παπαδί μας, εξαιρετικός τραγουδιστής και μπουζουκίστας, μπουζουξής. Καλή χρονιά, εύχομαι τα καλύτερα για όλο τον κόσμο. Υγεία. Και ποιους άλλους έχουμε? Ο μαέστρος μας είναι ο Μιχάλης ο Παπαδάκης. Καλώς ήρθατε. Ο Γιάννης ο Λεούσης στην κιθάρα. Και ο Δρόσος ο Σκυλάς, με γιώτα του σκι, όχι με ύψιλον. Από το σκυλ. Α, είναι με ύψιλον. Μπράβο! Μπράβο! Αν και το μαγαζί που εμφανιζόμαστε δεν είναι σκυλάδικο, παρότι ο Δρόσος Σκυλάς παίζει τύμπανα μαζί μας, με ύψιλον. Δεν είναι σκυλάδικο, είναι μια μουσική σκηνή στο Γαλάτσι, το Διπλόχορδο, όπου πάει πάρα πολύ καλά, Γιώργο μου. Πολύ ωραία. Πολύ ήταν καλά. Πολύ καλή σύμπραξη και αυτή που κάναμε. Και ενωθήκατε λοιπόν, συνεργαστήκατε. Μας μπερδεύανε όλοι, οπότε... Αφού μας μπερδεύανε, είπαμε να το ξεμπερδέψουμε. Δεν ξέρω, ξεκίνησα από ένα σημείο και μετά με βλέπανε στον δρόμο, μου λέγανε «Γεια σου Χρήστο», βλέπανε τον Χρήστο, του λέγανε «Γεια σου Γιώργο». Εγώ δεν αντιμετώπισα την πρόβλημα, ευτυχώς. Λοιπόν, και να πω ότι σε αυτό το μαγαζί που παίζουμε τις επιτυχίες των παιδιών από την Πάτρα, τον Ζιγζάκ, αλλά και τα δικά μας τραγούδια που γράψαμε ύστερα από την επιτυχημένη πορεία των συγκροτημάτων μας. Εγώ έχω κάνει γύρω στα 10 soundtrack για μουσική σε serial και ταινίες. Λάρισα Εμπιστευτικό, I Love Καρδίτσα και τα λοιπά, και παλιότερα serial όπως το Αρχιπέλαγος και όλα αυτά. Ναι. Και παίζουμε και όλα αυτά τα τραγούδια εκεί. Το Αρχιπέλαγο, της Αγάπης Μαχαιριά. Εγώ γιορτάζω πάντα τον Πονάω, με τον, που το τραγούδισε μεγάλη μου τιμή ο Δημήτρης ο Μητροπάνος. Και γενικά έχουμε σε αυτό το μαγαζί ένα πολύ γλεντζέδικο πρόγραμμα. Πολύ σημαντικό όμως στις μέρες μας, να το πούμε, με πολύ χαμηλές τιμές. Και αυτό όντως είναι πολύ σημαντικό. Αν και είπαμε ότι ευχόμαστε το 2014 να μας έρθει έτσι λίγο καλύτερα, να τα δούμε να έρθει, λίγο δεν θα έρθει από πράγματα. Μόνο του πάντως. Από μόνο του δεν έρχεται τίποτα. Η μουσική όμως βοηθάει σε αυτό. Είναι μας λίγο ο απεσιόδοξος της παρέας. Δεν είμαι απεσιόδοξος, βοηθάει ίσα. Απλώς πιστεύω ότι ο κόσμος πρέπει να καταλάβει τι πρέπει να κάνει, να νιώσει έτσι τη δύναμή του και να κάνει κάτι γι' αυτό. Τα πράγματα δεν αλλάζουν ποτέ από μόνο τους. Αλλάζουν όταν τα αλλάζουμε εμείς. Βέβαια, η μουσική, όπως λέμε, και το γλέντι πάντα χρειάζεται. Χαλαρώνει τους ανθρώπους, τους δίνει έτσι όμορφη ενέργεια και εμείς αυτό κάνουμε. Και ό,τι άλλο μπορούμε, έτσι. Χορός υπάρχει? Πολύ. Πολύ. Ναι. Εγώ δηλαδή βλέπω έτσι πολύ κέφι φέτος στο μαγαζί. Ο Χρήστος γενικώς και ο Γιώργος έχουν έτσι πολύ καλό mood και αγγίζουν τον κόσμο.
επικοινωνούν, έτσι. Και έχουμε και τη Χριστιανά, βέβαια, έτσι. Ναι, ναι. Γενικώς υπάρχει πολύ κέφι, πολύ κέφι. Δηλαδή, πάνω στα τραπέζια, κάτω από τα τραπέζια. Δεν χρειάζεται πολύ ο κόσμος για να σηκωθεί. Όχι, όχι, όχι. Ωραία, αυτό μας αρέσει. Τι θα ακούσουμε τώρα? Ακούσουμε δύο ζεμπέκικα, ένα που έγραψα εγώ σε στίχους Σότια Τσότου, εγώ γιορτάζω πάντα όταν πονάω, και Φύσηξε έρωτα βοριάς που έγραψε ο Γιώργος όταν ήταν πολύ ερωτευμένος. Ωραία, εγώ παίρνω αυτό και σας παραδίδω τα μικρόφωνα. Εγώ γιορτάζω πάντα όταν πονάω και άσπρα φορώ όταν πενθώ. Να με λυπούνται οι άλλοι, δεν το πάω και έκανω πως δεν σ' αγαπώ. Δεν τέριαξα στις λογικές του κόσμου, δεν μ' είχε αγάπη στα δεξιά. Καλύτερος μου φίλος ο εαυτός μου και κολλητή μου η μοναξιά. Είναι κάτι θηλυνά που άλλο δεν αντέχω. Λέω θα πάρω τα βουνά, λέω θα τρελαθώ και απαιτώ να 'ρθεις ξανά και απαιτώ να σ' έχω. Έστω και για μια φορά πριν να σκοτωθώ. Εγώ είμαι περίεργη ιστορία, κόντρα πηγαίνω στον καιρό και βάζω στην καρδιά μου τιμωρία αν καταλάβουν πως πονώ. Κομμάτια κι αν με κάνει η ορφάνια, λέξη για σένα ναι καμιά. Το βράδυ με κοιμίζει η περηφάνια και με ξυπνάει η ερημιά. Είναι κάτι δειλινά που άλλο δεν αντέχω. Λέω θα πάρω τα βουνά, λέω θα τρελαθώ και απαιτώ να 'ρθεις ξανά και απαιτώ να σ' έχω. Έστω και για μια φορά πριν να σκοτωθώ. Στο καράβι για το ταξίδι, μα ίδια θάλασσα μ' αρπάζει. Κι απάνω που λέγαει φωτιά δεν ξανανάβει. Αναβαγίσω κι άλλη μια δεν με πειράζει. Φύσηξε έρωτας βοριάς μέσα στα φύλλα της καρδιάς κι όλα τα αλλάζω και ζεϊπέκικο χορεύω. Φύσηξε έρωτας βοριάς, απόψε πάω που με πας και σε γυρεύω. Φύσηξε έρωτας βοριάς μέσα στα φύλλα της καρδιάς κι όλα τα αλλάζω και ζεϊμπέκικο χορεύω. Φύσηξε έρωτας βοριάς, απόψε πάω που με πας και σε γυρεύω.
Μαγέψαν την ψυχή μου οι σιρήνες, για άλλο νερό των συμπληγάδες τώρα πάω. Ας πάρουν ό,τι θέλουνε κι εκείνες, εγώ το ξέρω, μόνο ζω όσο αγαπάω. Έλα πάμε! Φύσηξε έρωτας βοριάς μέσα στα φύλλα της καρδιάς, κι όλα τα αλλάζω και ζεϊμπέκικο χορεύω. Φύσηξε έρωτας βοριάς, απόψε πάω που με πας και σε γυρεύω. Φύσηξε έρωτας βοριάς μέσα στα φύλλα της καρδιάς, κι όλα τα αλλάζω και ζεϊμπέκικο χορεύω. Φύσηξε έρωτας βοριάς, απόψε πάω που με πας και σε γυρεύω. Μπράβο, ευχαριστούμε. Μπράβο, μπράβο. Τώρα θέλουμε... Ό,τι θέλετε. Τι θέλουμε τώρα, τι θέλουμε να ακούσουμε. Τι θέλετε, τραγούδια, λεφτά, ό,τι θέλετε. Λεφτά, λεφτά, λεφτά. Αν δεν πάει μπροστά αυτός ο κόσμος, όλοι λεφτά θέλουν. Εγώ νομίζω ότι... Ένα τραγούδι μας με λεφτά, μήπως μέσα. Ναι. Τα λεφτά τα έχουν πάρει άλλοι, παιδιά, μην ψάχνετε. Καταλάβει. Όπως είπε η κυρία προηγουμένως στο μουσικό quiz, έτσι. Είπε κάτι πολύ σωστό. Επειδή όλοι οι Έλληνες χρωστάνε, δεν πιστεύω να μην χρωστάς. Η μουσική είμαι σίγουρος ότι χρωστά. Οπότε υπάρχει ένα τραγούδι που έκανα εγώ με τον Βαγγέλη τον Δελικούρα, που λέει... Δε χρωστάω. Όλα τα έχω πληρωμένα κι άλλα τόσα, κι άλλα τόσα χαρισμένα, δε χρωστάω. Όλα τα έχω πληρωμένα κι άλλα τόσα, κι άλλα τόσα χαρισμένα. Δεν είχα αυταπάτες εγώ μες στη ζωή, δεν έλπισα ποτέ μου πως θα έρθει ανταμοιβή. Μα όμως δεν φανταστήκα, γι' αυτό πικρά γελάω, πως θα έρθει κάποτε στιγμή που θα μου πουν χρωστάω. Μα όμως δεν φανταστήκα, γι' αυτό πικρά γελάω, πως θα έρθει κάποτε στιγμή που θα μου πουν χρωστάω, δεν χρωστάω. Όλα τα έχω πληρωμένα κι άλλα τόσα, κι άλλα τόσα χαρισμένα, δεν χρωστάω. Όλα τα έχω πληρωμένα κι άλλα τόσα, κι άλλα τόσα χαρισμένα. Να ναι 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 ναι. Παιδιά, πάμε να το ξανακάνουμε, να το ξανακάνουμε. Δεν μου είπες ότι ήμασταν σε αλλού, ρε. Κόκκινο πανί, ζήλια. Δεν πειράζει. Πάμε ξανά, και δεν χρωστάω. 1, 2, 3, 4. Δεν είχα αυταπάτες εγώ μες στη ζωή, δεν έλπισα ποτέ μου πως θα έρθει ανταμοιβή. Μα όμως δεν φανταστήκα, γι' αυτό πικρά γελάω, πως θα έρθει κάποτε στιγμή που θα μου πουν χρωστάω. Μα όμως δεν φανταστήκα, γι' αυτό πικρά γελάω, πως θα έρθει κάποτε στιγμή που θα μου πουν χρωστάω, δε χρωστάω. Όλα τα έχω πληρωμένα κι άλλα τόσα, λίγα πριμάκια κι άλλα τόσα χαρισμένα, δε χρωστάω. Όλα τα έχω πληρωμένα κι άλλα τόσα,
κι άλλα τόσα χαρισμένα. Κόκκινο πάνι ζήλια, κόκκινα τα δυο σου χείλια, πυρκάγια το φορεμά σου, ξετρελαίνει η ματιά σου. Έχεις γίνει βάσανό μου και δολώνεις το μυαλό μου. Σε ζηλεύω, σ' αγαπάω και για σένα τραγουδάω. Κόκκινο πάνι ζήλια, κόκκινα τα δυο σου χείλια, κι εγώ με για το κορμί σου, μ' αρρωσταίνει το φιλί σου. Δεν μπορώ να ησυχάσω, τρεμώ μήπως και σε χάσω, την αγάπη που σου δίνω, σε μια λέξη μέσα κλείνω. Όταν πεθάνω ρε κουφάλες, τι να το κάνω, στο τάφο μου που θα έρθετε πάνω. Με τα μάτια τα κρυσμένα, με τα μάτια τα κρυσμένα, τι καλό παιδί θα πείτε άντε να καθείτε. Με τα μάτια τα κρυσμένα, με τα μάτια τα κρυσμένα, τι καλό παιδί θα πείτε άντε να καθείτε. Όταν πεθάνω ρε κουφάλες, χάρισμά σας, τα δάκρυά σας και τα μαύρα τα γυαλιά σας. Με τα μάτια τα κρυσμένα, με τα μάτια τα κρυσμένα, τι καλό παιδί θα πείτε άντε να καθείτε. Με τα μάτια τα κρυσμένα, με τα μάτια τα κρυσμένα, τι καλό παιδί θα πείτε άντε να καθείτε. Όλοι με ρωτούν πως μπορώ στη ζωή μου και πάω δίχως να βρίσκω άκρη. Πως δεν βάζω κι εγώ μια τάξη και ζω μια στο γέλιο και μια στο δάκρυ. Όμως ξέρω καλά πως αντέχει η αγάπη τρελή που στο άγνωστο τρέχει. Η αγάπη που συνέχεια ρωτάει, σιγουριά δεν ζητάει και απαντήσεις δεν έχει. Ένιγμα μου, ένιγμα, βασανό μου που έχω αγαπήσει. Ένιγμα μου, ένιγμα, που ποτέ μου δεν θα βρω μια λύση. Ένιγμα μου, ένιγμα, βασανό μου που έχω αγαπήσει. Ένιγμα μου, ένιγμα, που ποτέ μου δεν θα βρω μια λύση. Μπράβο! Μπράβο! Από ό,τι φαίνεται, περνάτε
ωραία εκεί που εμφανίζεστε και περνάει και ο κόσμος καλά και αυτό είναι και το ζητούμενο. Με τον Χρήστο γνωριζόμαστε. Αμνημονεύουμε. Να μην πούμε. Είμαστε από το Πανεπιστήμιο. Όχι, να πούμε. Πόσα χρόνια. Πολλά, πολλά. Είμαστε μαζί από το Πανεπιστήμιο. Σχεδόν όλη μας τη ζωή δηλαδή. Όχι, δεν υπάρχει. Τις πυραμίδες επίσης, ναι. Πάντως υπάρχει ένα τραγούδι που έχει γράψει όμως. Η χημεία υπήρχε κατευθείαν, η μουσική χημεία εννοώ. Ναι, βέβαια. Κατά καιρούς έχουμε συνυπάρξει και σε κάποιες εκπομπές που έκανα εγώ, μουσικές κτλ. Και έχουμε γράψει και ένα, δύο, τρία, τέσσερα τραγούδια μαζί. Γράψαμε και ένα τραγούδι που το τραγούδισε ο Γιώργος Ονταλάρας μαζί, το Άνεμος. Έτσι. Και κάποια άλλα που τραγούδισε ο Πέτρος ο Γαϊτάνος. Ναι, ναι, ναι. Και έχουμε και πολύ μέλλον μπροστά μας, μάλλον. Λέμε. Ωραία. Και έχει γράψει ένα τραγούδι λοιπόν, το οποίο μας αφορά όλους, εμάς ειδικά τους δύο. Όλους, εμάς ειδικά τους δύο. Για πες το, ποιο. Είναι, σκεφτόμαστε να κάνουμε ένα κλαμπ που λέγεται «Ευτυχώς που ξέχασα να μεγαλώσω». Ναι. Κάνουμε το μαγικό, καταργούμε το χρόνο. Μας αρέσει αυτό, ειδικά στις γυναίκες νομίζω αρέσει πάρα πολύ. Πάμε να το απολαύσουμε. Πάμε. Μπροστά πάμε. Έλα! Σε παίζουνε στα ζάρια και σε κάνουν κάθε μέρα εδώ πέρα. Και σβήνουνε τα ίχνη της αυγής στα μεσημέρια τα ξεφτέρια. Και κλέβουνε απ' τις αυλές παλιά χαμόγελα γλυκά. Κι οι δρόμοι γίνανε χλωμοί κι η μοναξιά τόσο πυκνή που δεν μπορείς να περπατήσεις. Ευτυχώς που ξέχασα να μεγαλώσω κι αν με γύρεψε τίμα ακόμα στην αλάνα. Ευτυχώς που ξέχασα να μεγαλώσω, μη με μαζεύεις απ' τον δρόμο ακόμα μάνα. Με φέρνουν οι καιροί σε μέρη ξένα από σένα κι από μένα. Μα εγώ έχω μάτι αλλιώς σε ένα χορό που σπάει την πέτρα έξω από τα μέτρα. Στα μάτια σου πιστεύω μόνο και στην τρέλα την παλιά. Μα εδώ στην ώρα των φιλιών στο λέω καθαρά. Δεν κάνω πίσω ούτε ένα βήμα. Ευτυχώς που ξέχασα να μεγαλώσω κι αν με γύρεψε τέιμα ακόμα στην αλάνα. Ευτυχώς που ξέχασα να μεγαλώσω, μη με μαζεύεις απ' το τρόμα ακόμα μάνα. Ευτυχώς που ξέχασα να μεγαλώσω κι αν με γύρεψε τέιμα ακόμα στην αλάνα. Ευτυχώς που ξέχασα να μεγαλώσω, μη με μαζεύεις απ' τον δρόμο ακόμα μάνα. Πάνω από 10 χρόνια που βρεθήκαμε μαζί, κάναμε ωραίες πλάκες στην Πάτρα σ' ωραίο μαγαζί. Στην πλατεία Όλγας φοιτητές, όλη μέρα εφημερίδα και καφές, τραγουδάκια λέγαμε γλυκά, χρόνια απλά φοιτητικά. Άιντε πως περνούν τα χρόνια και δεν είμαστε παιδιά, μα η ίδια φλόγα μας καίει,
μέσα στην καρδιά. Άιντε πως περνούν τα χρόνια και δεν είμαστε παιδιά. Μα η ίδια φλόγα μας καίει μέσα στην καρδιά. Γυναίκα να σου μοιάζει, να έχει μάτι τη καρδιά να σφάζει, να έχει το καμάρι σου κι όλη αυτή τη χάρη σου, να έχει βελουδένια την εννιά σου, να έχει το καμάρι σου κι όλη αυτή τη χάρη σου, που να βρω γυναίκα να σου μοιάζει. Θα σου δώσω πλούτη κι αν γυρέψεις, μη με διώχνεις να με καταστρέψεις. Μη μ' αφήνεις μόνο μου κι άντρεψε το πόνο μου, η καρδιά μου μάλλη δε σ' αλλάζει. Μη μ' αφήνεις μόνο μου κι άντρεψε το πόνο μου, που να βρω γυναίκα να σου μοιάζει. Νύχτες αξιμερώτες τα κλαίω. Μπορώ να γίνω και φωνιάς κι ας γελάει μαζί μου ο δουνιάς. Είμαι ερωτευμένη με τα μάτια σου, μάτια σου. Στο χαπί και πάντα θα στο λέω. Και επιστρέφουμε με πολλή μουσική. Τελειώσει ακόμα για σήμερα και ασφαλώς δεν έχουμε τελειώσει ακόμα για φέτος, γιατί μόλις τώρα ξεκινήσαμε. Αυτή ήταν η πρώτη εκπομπή για το 2014. Ευτυχισμένος ο καινούριος χρόνος για όλους εμάς. Εμείς ραντεβού πάλι αύριο εδώ στις 12 ακριβώς με το μαγκαζίνο Life. Και μην ξεχνάτε ότι αύριο θα κληρώσουμε και το μεγάλο δώρο της εκπομπής μας. Μία ολόκληρη εντυχισμένη κουζίνα με όλες τις ηλεκτρικές συσκευές από την εταιρεία Grupo Cucine θα γίνει δική σας. Εσείς προλαβαίνετε να πάρετε μέχρι αύριο τηλέφωνο, στο τηλέφωνο της εκπομπής μας, το 211-55-50-550, για να είστε εσείς ο τυχερός ή η τυχερή. Θα κλείσουμε όμως μουσικά, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσασταν κοντά μας σήμερα και μας κάνατε ποδαρικό. Καλή χρονιά να έχετε. Να ποδαρικό έχουμε. Μας κάνατε. Δεν σας είδα να πολύ χορεύετε όμως, γι' αυτό σας παίξουμε να τραγουδήσετε. Να ακούσουμε τις φωνές σας. Ωραία, να πούμε ότι εσάς σας βρίσκουμε στο Δίχορδο στο Γαλάτι. Διπλόχορδο. Διπλόχορδο. Το ίδιο είναι. Κάθε πότε.
Στο Διπλόχορδο, Παρασκευή, Σάββατο και παραμονές γιορτών και, και Κυριακές, κάποιες Κυριακές μεσημέρια. Θα σας βρίσκουμε εκεί, ναι, όλες τις μέρες. Ωραία, δικό σας. Λοιπόν, πάμε μερικά κλασικά τραγούδια, ζαμπέτα και τα λοιπά, να τραγουδήσουμε όλοι. Ωραία. Μαζί, ρεφρενάκια. Θέλω την καρδιά να σφίξω, πέτρα πίσω μου να ρίξω και να φύγω. Μάλιστα κύριε, μάλιστα κύριε, μες στο χρόνο να περάσω και αν μπορέσω να ξεχάσω λίγο λίγο. Μάλιστα κύριε, μάλιστα κύριε. Πάμε μαζί. Μα τις νυχτιές σας συλλογέμαι, τα μάτια της τα μενεξιά. Φοβάμαι και αναρωτιέμαι, πώς θα σ' αντέξω μοναξιά. Μάλιστα κύριε, μάλιστα κύριε. Δεν υπάρχει ευτυχία που να κόβεται σαν τρία. Στην περίπτωση μας όμως δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Δεν υπάρχει ευτυχία που να κόβεται σαν τρία. Στην περίπτωση μας όμως δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Ας ήτανε αληθινό το όνειρο τ' απόψινό, το όνειρο τ' απόψινό, ας ήτανε αληθινό. Τι θέλεις να κάνω, τι θέλεις να κάνω, πιστεύω σε σένα, σε σένα που χάνω. Απ' αύριο σκέψου που θα σε, που θα με, τι κι αν τρας που είμαι. Με τη καρδιά να σ' αποχαιρετήσω, με τη καρδιά τραγουδί να σου πω. Στον ουρανό με τον όνειρο θα σβήσω, στον ουρανό σαν άστρο θα χαθώ. Βάλε φωνή κοντά σου να γυρίσω, βάλε φωνή τη γη να θυμηθώ. Το φεγγάρι πάνω θε μου ασημένιο τα λυρό, και με το κορίτσι Θεέ μου πάμε για το Φαλήρο. Το φεγγάρι ζαλισμένο σε μια βάρκα κύλησε, ένα στόμα μελωμένο έγειρε με φίλησε, έγειρε με φίλησε,
κύριε με φίλησε.